Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Που πονάνε, 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 που πονάνε. Και για να δούμε ξανά τον Κροάτι, αν αυτή τη φορά ο Πακ μπορεί να σκοράρει και τον κόλ να μετρήσει. Για να δούμε. Πάλι ο Τζοβάρας δίνει παρατηρήσεις. Για να δούμε. Μίσιτς. Μίσιτς. Περιμένει από τον Τζοβάρα να του δώσει το κέι για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Είναι πολλά μέτρα από την περιοχή από πλάγια θέση. Εκτελέστηκε η μπάλα μέσα στην περιοχή, κεφαλιά. Τώρα μετράει! Τώρα μετράει από τον Τζοβάρα, που νομίζω. Δεν ξέρω, δεν είδα καλά, αλλά τον γκολ τώρα μετράει. Και έχει πάει όλος ο πάγκος του ΠΑΟΚ πάνω στο ποδοσφαιριστή. Δεν ξέρω αν είναι ο Σαμαπά, δεν ξέρω αν είναι ο Άκπομ. Δεν ξέρω ποιος είναι. Κρέσπο, Γιώργο. Ο Κρέσπο είναι, ο Κρέσπο είναι. 3-2. Ξανά ο Μίσιτς. Αυτή τη φορά ο Κρέσπο παίρνει την κεφαλιά και σκοράρει. 3-2 για το ΠΑΟΚ. Τι ωραίες Δευτέρες είναι αυτές. Έχουμε κανένα γκολ από τον Ντιντέ και να μπει καπάκι, να γίνει χαμός τώρα εδώ πέρα για να γίνει παρζολισμό. Τι ωραίες Δευτέρες. Πού να το βρουν αυτό το κόκκινο. Όχι, είναι βραδινό, είναι βραδινό. Όχι, όχι, να ξεκινήσω δικαιολογώντας τώρα πράγματα. Λοιπόν, το production ήρθε μόλις τώρα. Είναι χθεσινό βραδινό το ματ. Να ορίστε. Ωραία για το Κάμα από τα δεξιά ο Πορτογάλος με αντίπαλο του Παυρομάτη. Ο Κάμα θα γυρίσει, ο Σαχίντ όμως θα πάρει κατοχή. Λάθος από το Σαχίντ. Ο Άρης το δεύτερο μηδέν και το κάνει. Με το Φεσφατζίδη. Δεν ξέρω τι ώρα κάνει ο Σαχίντ. Με ποιον. Ο Άρης πάντως κερδίζει. Με ποιον το έκανε ο Άρης. Κωνσταντίνε μου. Από το Σαχίντ. Ο Άρης το δεύτερο μηδέν και το κάνει. Με το Φεσφατζίδη. Βρήκε και έκανε. Ο κοντός βρήκε και έκανε. Είχε βάλει κόστο δημοτικό με το κεφάλι τελευταία φορά. Στο έβαλε χθες. Βρήκε και έκανε ο κοντός. Τι ωραία Δευτέρα ήταν αυτή. Βρήκε και έκανε ο κοντός. Αφού ρε Κωνσταντίνε τα λέμε. Παίζει καλά ο Φετφατζίδης. Παίζει καλά ο Εντέγη. Θα πάμε να τα δούμε όλα. Τι ωραία Δευτέρα. Έχεις εδώ αναλύσεις, χαρτιά. Θα γίνει χαμός τώρα. Κάτσε. Από πού να ξεκινήσουμε. Από πού θες να ξεκινήσουμε το Σάββατο. Έκλεισε επιτέλους η βρωμοέκθεση.
Α, αυτό να ξεκινήσουμε. Χθε γάβγιζε η Πάολα. Παολάρα, φίλε. Παολάρα. Α, γι' αυτό κατέβηξε εσύ κάτω. Δίνω. Γι' αυτό κατέβηξε την Βιενούλα. Έσαι Δημήτρη. Δεν δίνω ούτε το δάκρυ μου με τσίμπλα να ακούσω την Πάολα. Και με τσίμπλα. Δεν δίνω το δάκρυ μου με τσίμπλα να ακούσω τον Ρουβά. Τσίμπλα είναι. Α, τον Ρουβά, εντάξει. Ούτε την Πάολα. Παολάρα, ρε φίλε. Άμα θέλω να ακούσω. Το Μάη πάλι Πάολα θα ακούσω. Πάω τη μήνυ να την κουρέψω και στο καζινάκο. Αρχίζουν να καυγίζουν τα σκυλιά να πούνε. Όχι, αλλά είσαι το σπίτι που ακούσει η Λορέν. Μόλις ακούσει. Καλό και μείνει, ρε τέλο. Άσε καημένα. Εντάξει, πάω να δει τον Άρη, πάω να δει τον Άρη. Την Πάολα να καυγίζει, να πούμε. Γιατί ρε Κωνσταντίνε, διάβασα κάτι το οποίο δεν το ήξερα. Σαν σήμερα το 77 που γεννήθηκε, δηλαδή πέθανε η Μαρία Κάλλα, έτσι. Και τι έγινε που πέθανε. Εντάξει, την είχα στο μυαλό μου έτσι πολύ ψηλά τη Μαρία Κάλλα. Πέθανε η Δούκησα τώρα στην Μαρία Κάλλα. Δούκησε. Μα κάνα τραγούδι Δούκησα. Πολλά, εδώ πέθανε να πούμε η Ρία Κούρτη. Και ποια Κάλλας. Καλημέρα Κάλλας, στο... ναι. Δηλαδή την Κάλλας. Ναι, την Κάλλας. Την έχεις ακούσει κανένα τραγούδι, φτιάχτηκες με κανένα τραγούδι της Κάλλας. Δηλαδή καψουρέθηκες καμιά. Όχι ρε φίλα. Είπες κανένα ουίσκι. Όχι, όχι, όχι. Είπες κάτσε να ακούσω κανένα τραγούδι της Μαρίας. Ιστορία. Βρε και στη γεωγραφία να μείνει. Και δεν λέγαμε πια εσύ Κάλλας είσαι. Βρε και στα μαθηματικά να μείνει. Άσε τώρα. Εσύ σαν Κουλιανός. Άσε τι λένε οι άλλοι. Φτιάχτηκες ποτέ. Ας την Κάλλας. Απλά είναι ο μύθος που την ακολουθεί, ρε παιδί μου. Εδώ δεν είναι μια άβρα. Μόνο Κάλλας που ξέρω εγώ του, το αλάτι. Του Καλατζίδη τον αδερφό. Αυτό ξέρεις εσύ. Τον είδα τον Καλατζίδη χθες. Ναι. Πήγα να κάνω προπόνηση παραλία και πήγα να κάνω μια κούρπα να γυρίσω πίσω στην γενική κλινική να πιω καφέ, να πούμε. Και βλέπω τον Καλατζίδη με ένα σκύλαρο. Δύο μέτρα σκύλο. Τρία μέτρα σκύλο. Τι ήταν, Ροτβάιλερ, τι ήταν. Όχι, όχι, με πράσινα μάτια. Ήταν. Πράσινα μάτια σκύλο, τι είναι. Δεν ξέρω. Του ξενομικού είναι, τι πράσινα μάτια. Δεν ξέρω κάτι. Είναι ακόμη ανάγκη. Πράσινα μάτια σκύλο. Τι θα ακούσουμε άλλο, ρε φίλε. Τι γίνεται, λέω. Τι πλαστέ ενημερώνετε. Είναι κάτι καθήκια δημοσιογράφη, θα του φτιάξω, λέω. Αλλά. Ψέματα μου λέει όλα. Ψέματα μου λέει όλα. Έτσι είπαν, αφού βγήκαν το διέψευσα. Εντάξει, πάνε όλα καλά. Τι θα κάνουμε τώρα. Στείλε το σκύλο. Τον είδε το Καλατζίδη, ρε. Μισό λεπτό, περίμενε. Δεν μου γλιτώνεις. Ναι. Το πενταρικάκι ήδη το έχεις δώσει, να πούμε, για αυτούς που γκρινιάζουνε. Το στίχημα από τον Άλεξ. Το πήρε στο 92. Στο 92. Να, εδώ κάνω. Να, τα φράζει τώρα, του πάω, τα πάω, δεν τα βάζει. Καλά σε έκανε. Τα πάω, τα φρίσκονες παντελάνι. Αυτό το 50 δόλαρο, Άλεξ, εδώ τα έχουμε αγόρι μου και το 50 ευρώ κοστίζει. Άκουρε, τι έπαθα. Τι έπαθα, ήθελες να παίξει τον πάω και δεν σε έπαιρνε εταιρεία. Μην την κάνεις διαφήμιση όμως, μην. Άκουδο, ρε. Άκουδο. Βλέπω το μάτς. Το κάνει 2-2 ο Βέλιος με σεντερφορίσιο γκολφόβερο. Αυτή την εβδομάδα σκόραν όλοι όσοι ξεχώρισαν. Όλοι οι αντίπαλοι. Ναι, όλοι. Γι' αυτό σε λέω πονάνε γενικώς. Πρόσεχε. Φετφαζίδη, Συντέγη, Βέλιο. Κοίταξε τώρα. Ο Μίσιτς έκανε ματσάρα. Ο Μίσιτς είναι καλός παίκτης. Είναι καλός. Αλλά είναι αργός πολύ. Ως εκεί, είναι καλός παίκτης. Καλός παίκτης. Το και χρειάζομαι το ρωτήσω. Πάντα του είχα 9 οδοντίατρο, του καθαρίστηκε τα δόντια και 4 τόνους τεριδόνα. Τεριδόνα πολύ. Άσχημο πράγμα. Να πάει η κάμερα πάνω στα δόντια του Μίσιτς και να κάνουμε με το τρώμε σαν. Δηλαδή αηδία είναι αυτό το πράγμα. Αηδία. Τέλος πάντων, καλά χτυπήματα της μπάλας, αργός, σε πήρε λίγο το κέντρο, το ξανακέρδισες, θα τα πούμε αναλυτικά. Θα τα πούμε τώρα, θα πιάσουμε τα μάτσα ένα προς ένα. Τι, πού θες να με πας για να πάρουμε τα μάτσα ένα προς ένα. Να πάμε ένα προς ένα, τα μάτσα τα δούμε. Πες εσύ. Ωραία, θα ξεκινήσουμε από το πρωτοπόρο, τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ. Τον αίτητο, τον άδο, τον ΠΑΟΚ που έχει να χάσει κανένα δύο χρόνια, δεν ξέρω ποτέ. Τίτλος θα πούμε για μένα. Τι τίτλο για σένα. Θα σου βάλω μια. Έτσι, βάλε ένα τίτλο. Yeah. Ναι, έτσι. Θέλω να είμαστε ζουμεροί. Διαγωνιζόταν ναι. Οι δύο προπονητές ποιο είναι πιο βλάκας. Ναι. Αφέλεια δηλαδή. Απαιτείται πιο ηλίθιος. Ναι. Ο ποδοσφαιρικά εννοώ, έτσι. Ο Αναστασίου, ο οποίος έχει και πολλά κιλά. Έχει και να ξέρεις, τα πολλά κιλά κάνουν στο μυαλό να πούμε πρόβλημα. Με βλέπεις εμένα. Όσο βλέπω, είσαι σε τρομερή κατάσταση, αγόρι μου. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Έφυγε και ο. Και η Ζαλάδα που είχε τα δέκατα, τα τρίτα. Ένα, αφού παίρνω φοβερή αντιβίωση. Α, φαίνεις φοβερή. Μου απαγόρευσε ο γιατρός να κάνω εκρηκτική προπόνηση για ένα μήνα. Σεξ. Κάνε λίγο. Κάνε, λέει ελεύθερα. Εντάξει. Εντάξει. Εκρηκτική προπόνηση εκρηκτική απαγορεύεται. Ναι. Γιατί, ρε φίλε. Γιατί. Βάρη και μπόξ. Γιατί. Λέω γιατί. Γιατί. Γιατί λέει η μικροβιολόγος, λέει ότι αυτή η αντιβίωση φέρνει τενοντίτιδες, σε καμία μπουνιά λέει μπορεί να σε κοπεί ο τένοντα. Είσαι λέω, και επιρρεπής εκεί που σου λέει το χέρι. Τρέξιμο, βάδιν, τρέξιμο, κοιλιακούς. Κολύμπι δεν είναι. Το κολύμπι λέει γιατί είσαι τρελός, δεν θα κάνεις ήπιο, θα κάνεις λέει χεριές και τέτοια. Τι θα κάνεις, πεταλούδες θα κάνεις, θα πετάς στο νερό. Καβιζιάζεις πεταλούδες, ό,τι θες. Καβιζιάζεις πεταλούδες. Λοιπόν, πάμε Περιστέρι, πάμε λίγο να δούμε. Είπες διαγωνισμός βλακείας. Διαγωνισμός βλακείας και απεδείχθη πιο ηλίθιος ο προπονητής του Ατρομήτου. Του Ατρομήτου. Ο οποίος. Τι έκανε ο οποίος. Έχει απέναντί σου τον ΠΑΟΚ. Έχει να χάσει ο ΠΑΟΚ 40 μάτς. 38. Να είμαστε ακριβολόγοι. Αίτητος. 1,5 χρόνο. Βλέπεις ότι ένα παιδάκι πίσω... που γεννήθηκε και τώρα περπατάει, ναι. Δεν έχει δει τον πάγκο. Πίσω έχει τα θέματα του φέτος, αλλά μπροστά σου βάζει γκολ όπως λάχι. Δηλαδή
από εκεί που δεν το περιμένει. Δηλαδή, ποιο να πιάσει, δεν ξέρει. Ναι. Να πιάσει τον Μπέλκα, να πιάσει. Τον Μπέλκα θα έρθει ο Μάτος από 30 από μέτρα να σου κάνει. Να πιάσει τον Μπέλκα που είναι κακό. Ο Μπίσες είναι κακό. Είναι κακό, είναι κουρασμένο. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά είναι κάτω του κακό. Κακό τον έβγαλε ο Μάγκα. Κακό τον έβγαλε. Κακό τον έβγαλε. Κακό τον έβγαλε. Θα πιάσει τον Τζούμπα που είναι θορυκτό από μόνο του. Θα έρθει ο Γιαννούλη, θα σου κάνει μια assist φαρμάκι να πούμε. Ναι, δεν ξέρει από πού θα πιάσει. Δηλαδή, αν του πιάσει αυτού, θα έρθει ο Βαρέλα να στο κάνει. Θα έρθει ο Κρέσπο σα τη μέρα. Δηλαδή είναι. Και έχει αυτό τον ΠΑΟΚ. Εμένα ο ΠΑΟΚ, ένα μισό λεπτό για να μην πάρουμε το μάσκο κομμάτι. Ναι, ναι. Μου άρεσε πολύ στο πρώτο ημίωρο. Ναι. Καλά, το μάτσι είναι 90 λεπτά. Ναι, 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 ναι. Γιατί είδα 30 λεπτά ένα ΠΑΟΚ όπως ένα το βλέπω. Εντάξει. Να βγαίνει κατά κύματα, να ανεβαίνουν μπακ, να ανεβαίνουν χαφόλα, οι επιθετικοί να απειλούν, να κάνουν μπουκες με κάθετες. Να μην τρως κόντρες. Και να μην τρώω κόντρες. Ναι. Αυτό ήταν το. Σωστό. 30 λεπτά του. Και... θεμέλιο λίδο για όλο αυτό ήταν και ο Εσίτη μέχρι σε αυτό το 30. Εσίτη βγάλει τον από παίχτη. Ναι, μέχρι το 30. Γιατί μετά έγινε ο χειρότερο παίχτη. Βγάλει τον τέτοιο χάφ, δηλαδή. Ναι. Μπορώ, καλύτερα τον κάτσε να κρατούσε. Ναι, να σου πω κάτι. Ναι. Πώ το εξηγήσει αυτό το πράγμα. Είναι θέμα μέχρι το 30 είναι μια χαρά. Είναι θέμα δυνάμεων. Αλλά μια χαρά δεν είναι ποτέ ο Εσίτη. Γιατί ο Εσίτη είναι ένα παίχτη πολύ αργό. Μπάλα μεγάλη δεν ξέρει. Και εκείνο το στοιχείο το οποίο τον θέλουμε για τα μικρά τα μέτρα είναι ο αέρα. Και βλέπεις ένα γαϊδούρι. Δεν πηδάει. Δεν πηδάει. Δεν πηδάει. Έχεις δει μαύρο να μην πηδάει. Όχι, όλοι πηδάνε. Ο Κοκολόκο τρία παιδιά έκανε. Όλοι πηδάνε. Άσε το πας αυτό. Εγώ το πήγα να πηδάει ψηλά. Δεν πηδάει ψηλά. Αλματικά, ναι. Εγώ το πάω παντού. Όχι, εγώ θα δεν υπάρχει μαύρος. Μαύρος. Που να μην είναι γρήγορος, να μην έχει αντοχή και να μην πηδάει. Ο Κοκολόκο είναι γρήγορος. Ο Κοκολόκο είναι αργός, αλλά πηδάει. Πηδάει όμως. Πήγε την αριστερή, τρία παιδιά την έκανε. Και άμα τον αφήσει τώρα στα 50, σου κάνει άλλα δύο εύκολα. Τον είδα χθες εκεί στο περίπτερο. Από το 30 στο 45. Βλέπουμε ναι. Ένα μάτς να εξορροπείται, αλλά να αρχίζει να κάνει φασούλες και ο ατρόμος και τώρα γκολ πάω κλασικά στην πρώτη φάση του αντιπάλου. Ναι. Αυτό είναι πρόβλημα. Το γκολ να πούμε εδώ. Ναι. Υπάρχει μια γενική ευθύνη της άμυνας, αλλά ο κύριος υπεύθυνος είναι ο Πασχαλάκης στον γκολ. Δεν είναι καλά ο Πασχαλάκης. Περίμενε. Θα τους πιάσουμε ένα στους παίχτες εδώ. Ο Πασχαλάκης λέει δεν είναι καλά, τον άφησε η κοπέλα και τα λοιπά. Ξέρεις αυτά σίγουρα μην πούμε πάλι τίποτα και, και με τον πρώτο Πασχαλάκη και μου πει τι είναι αυτά που λέει το φιλαράκι σου. Ρώτα τον. Ναι. Λοιπόν, Πασχαλάκης, τι? Ο Πασχαλάκης φταίει στον κόλ. Τον άφησε η κοπέλα λες. Θα σου πω γιατί. Γιατί είδα φωτογραφία στο Instagram πάλι. Πότε. Τι πότε, χθες προχθές. Τι είχε. Εμμανουηλίδη στείλε λίγο φωτογραφία. Τι είχε με την κοπέλα του. Σίγουρα τον άφησε. Την ίδια κοπέλα. Τι άλλαξε κοπέλα. Δεν μπορεί να λες δηλαδή ότι είναι. Λέει τα γκόζι. Αυτά τα γκόζι. Γκόζι. Ότι ο Πασχαλάκης ήταν λέει παντρευτή. Ναι, αλλά έτσι λέει τα γκόζι. Ναι. Και η κοπέλα λέει κάπου τσίνησε. Δεν ξέρω τι έκανε. Α, άλλο αυτό, άλλο χώρισαν όμως. Και σταμάτησε να μου. Πρόσεχε. Ναι. Και στεναχωρέθηκε λέει ο Πασχαλάκης, τον έπιασε το ψυχολογικό. Τι να στεναχωρηθεί δυο περίμενε, ρε. 30 ετών. Εγώ τι είπα χθε στην τηλεόραση στο Euro. Α, του τα πει εσύ. Πασχαλάκη του λέω. Ναι. Είσαι 30 ετών. 31 είναι, εντάξει. Σαν 31. Το 88 είναι. Ναι, σαν 31. Το 89. 89 είναι. Άμα είναι 89, 30. 30 ακριβώς. Θα παίξεις μπάλα μέχρι τα 38-37. Στα 40 θα σε πεδαλάς όπως είσαι τώρα. 100%. Το μαλλί μπορεί να σπρίσει λίγο και τα λοιπά. Καμιά ρητιδούλα και τα λοιπά. Ναι, ναι. Αυτή εδώ είναι 3-4 χρόνια η κοπέλα μεγαλύτερη. 3-4 δεν εγώ ξέρω ότι είναι 1-2 ρε Κωνσταντίνε. 3-4 στο λέω εγώ. Βάζεις φόρο τώρα, ε. Λέω ρε Πασχαλάκη, δηλαδή. Βάζεις φόρο. Μπες μέσα στη μηχανή. Και άμα γυμνάζεται και αυτή και κάνει κορμάρα. Ναι, θα σου πω εγώ την κορμάρα. Ναι. Θα μπαίνεις μέσα στο σπίτι, εσύ 40 χρόνων, αυτή 45. Και θα βλέπεις το διάολο μέσα στο σπίτι. Ναι. Που ήσουν τι έκανες γιατί άργησες. Ναι. Πρώτον, δεύτερον, θα αρχίσει να βλέπει δραγκάδε. Θα αρχίσει να βλέπει κυταρίτιδε. Άμα γυμνάζεται, δεν έχει κυταρίτιδε. Θα αρχίσει να μπορεί να γυμνάζεται. Θα αρχίσει να βλέπει ο λαιμό. Το λαιμό, εγώ την βουλιουκλάκι που την έκανα συνέντευξη. Τι να κάνω όταν μεγαλώνω, ρε Κωνσταντίνε, με αυτά είναι τα κυταρίτιδε. Δε το αλλιώ. Δηλαδή, κάθε. Να ρε παιδάκι μου, κάθε τι που σε τραβάει. Εκτό άμα χάσει παιδί. Αυτό είναι δράμα. Ό,τι άλλο σου συμβεί στη ζωή πρέπει να το δει από τη θετική του πλευρά όταν είναι δυσάρεστο. Ναι. Άστο δηλαδή, πες μετά. Ο Πασχαλάκης πάντως φταίει στο πρώτο γκολ γιατί. Δεν είναι καλά. Γιατί γενικά φταίει. Δεν είναι καλά. Γιατί φταίει στο πρώτο γκολ. Πασχαλάκης. Πάρε τηλέφωνο το σκιαθήτη και πες ο Ραπτόπουλος με είπε ότι στον γκολ φταίει ο Πασχαλάκης γιατί ενώ είναι η μπάλα στο. Να την κάνει τη σέντρα ο. Πώς το λένε ο Μανούσης. Μανούσος. Λουφιάνος είναι. Γιατί. Ο Μανούσος. Μανούσης. Ο Μανούσος. Τι πράγμα είσαι. Τι πράγμα. Ο Μανούσος. Περίμενε. Αντί να κάτσεις πάνω στο δοκάρι και να αφήσεις 7.32 ανοιχτά, θα κάτσεις πουλάκι μου 1,5 μέτρο πιο εκεί, ούτως ώστε η αργή σέντρα που θα γίνει, έτσι που είσαι και πεδαράς δύο μέτρα, να τη βρεις με το χέρι, να την αποκρούσεις, να την πιάσεις, να την πετάξεις πλάγια, ναι, κτλ. Ναι.
θα είναι τον λάθος η θέση του, σίγουρα. Είναι λάθος η τοποθέτηση, είναι γκολ τοποθέτησης. Δεν μου λες αυτό τον γκολ τώρα, μια να τα πιάμε, γιατί πια ξεκίνησαμε τον Πασχαλάκη. Φταίει ο Πασχαλάκης. Γιατί. Φταίει ο Πασχαλάκης. Λάθος τοποθέτησε. Αυτό ακριβώς θα τους πεις. Ότι καθόταν πάνω στο πρώτο δοκάρι, η τοποθέτησή του πρέπει να ήταν 1,5 μέτρο πιο εκεί. Δεν τρως γκολ από το Μανούσο και 2 μέτρα να αφήσεις. Θα σου τάρεις την κλειστή γωνία, το βγάλεις. Όχι, από εκεί δεν μπορεί να βάλει. Δεν μπορεί να βάλει. Είναι σέντρα τελευταία στιγμή πάνω στη γραμμή. Οπότε πας να κάνεις την υπέρβαση, ενώ αν ήσουν καλά τοποθετημένος, με εύκολη έξοδο 100% θα δείτε στον κόλ. Ο λόγος την εξήγησε για το λάθος Πασχαλάκη. Αυτό ακριβώς. Όμως, σε αυτή τη φάση για να τα λέμε όλα. Όμως. Υπάρχει το σήκωμα της σημαίας από τον βοηθό. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside 100%. Ωραία. Όταν σηκώνει την σημαία, ποιοι σταματάνε. Η αμυντική και ο τερματοφύλακας. Αναγκιάζω. Δεν σταμάτησε κανένας. Δεν σταμάτησε. Εγώ λέω σταμάτησε και ο Μάτος. Ναι. Και ο Βαρέλα σταμάτησε. Ποιο σταμάτησε. Και οι δύο σταμάτησε. Ο Βέλιο γιατί σταμάτησε. Ο Βέλιο είναι τελείω τη φάση, εδώ τι γίνεται, ρε παιδί μου. Πόσου διαιτητέ έχετε εκεί. Ποιου. Που του πληρώνετε τζάμπα και βέρσε. Δεν ξέρω ποιου. Πεντέχει, δεν έχει ο Βέλιο. Λοιπόν. Θα του πει λοιπόν ο Σαββίδη ότι οι νέοι κανονισμοί του πληρώνετε τζάμπα στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Δεν είναι Γάλλο η ΠΑΕΠΑΟΚ. Αν νοεί ποιου έχει μέσα στην ΠΑΕ, ναι. Του λε λοιπόν ότι τελειώνει τη φάση και μετά αποφασίζει το ΒΑΡ. Δεν σταματάμε άμα σηκώσει. Είναι λάθος του βοηθού όμως. Ο βοηθός όταν σηκώνει τη σημαία σημαίνει σταματάει το ματς. Ναι. Αυτό λέω. Το ΒΑΡ ναι, το ΒΑΡ είναι άλλο κομμάτι. Ο βοηθός είτε σηκώσει τη σημαία είτε όχι. Οι νέοι κανονισμοί, τα νέα ήθη και έθιμα. Τι του πληρώνετε εκεί πέρα. Χαλαμοφάιδες είναι στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Δεν ξέρω. Δεν είναι, λέω εγώ. Λοιπόν, Κρέσπο Βαρέλα, πάμε να πιάσουμε λίγο του παίκτες. Βαρέλα πεσμένο. Πολύ. Και ο Κρέσπο, και ναι. Ο Κρέσπο προχθές έχει κάνει σημαντικά λάθη. Ναι. Το πιο σημαντικό της δεν είναι το top που ήταν πέρσι. Όχι. Δεν έχουν μπουκώσει. Πολύ καλός είναι ο Γιαννούλης. Ο καλύτερος άμυνας είναι ο Γιαννούλης και ο Μάτος, ο οποίος είναι η πονηρή αλεπού που μπορεί να σε κάνει μια αναπάση. Ο Μάτος είναι μεγάλη απάτη, να πούμε. Ναι. Απάτη σε εισαγωγικά πολύ. Καλή την έννοια. Σου κάνει τον γκολ εκεί που φταίει και ο Θεοδωράκης και εκεί φταίει ο άλλος ο τερματοφύλακας. Δεν έχει καλή τοποθέτηση, μπάλα πήρε και λίγο φάλτσα. Δεν τρώγεται γκολ από εκεί. Μίσιτς εσίτη. Μίσιτς ο καλύτερος όλων προχθές. Εσίτη 30 λεπτά. Δεν έχει σχέση με το αντικείμενο, θα πω εγώ. Εγώ λέω 30 λεπτά. Ο Μίσιτς είναι αργός, έχει σχέση με το αντικείμενο, είναι ποδοσφαιριστής. Κανονικός ποδοσφαιριστής, πολύ καλά στημένα, ναι. Αργός μεν. Αργός. Αλλά ξέρει ποδόσφαιρο δε. Ναι. Εντάξει, με έναν άλλον δίπλα ίσως να βοηθήσει. Γιατί με τον Καντουρί τον είδα καλύτερο όπως έπρεπε να πει. Ένα ματίγια, ας πούμε. Ναι, σε πιο ψηλό. Σε πιο ψηλό. Ένα ματίγια, να πούμε, ναι. Λιμιός δεν τράβηξε. Ο Λιμιός, άκουδο. Ο Λιμιός, η αλλαγή ο Ζαμπά που μπήκε. Ζαμπά ήταν καλούτσικος προχθές. Θα σου πω γιατί κάτι πήγε να κάνει. Θα σου πω γιατί ήταν καλούτσικος ο Ζαμπά. Έχει απέναντί του ένα προπονητή με ακεφάλι, Βενιζέλος. Ο Αναστασίου δεν σ' αρέσει. Τα άμαθα κύριε Βενιζέλο με την αρχαιολόγο τι έλεγε για σένα, ας πούμε. Για... Άλλο θέμα αυτό. Α, ναι, μη, το θα βάζω, σε πάω, σε έχω και κάτι κουσκουσιάρικα μετά. Έχει ο ΠΑΟΚ τρεις παίκτες και ο Πέλκας ή ο Σφιντέρσκι ή και οι δυο, δηλαδή ένας από τους δύο, τέσσερις παίκτες. Οι οποίοι οι τρεις είναι καλοί μόνο στο χώρο. Ναι. Είναι πολύ καλοί στο χώρο. Ναι. Και ο προπονητής και ο Πέλκας. Και ο προπονητής του Ατρομήτου, αντί να πήρε παιδάκι μου, συμμαζεύομαι, ισοφάρισα, ναι. Του δίνει χώρο. Λίγο, πάει το γούτα αυτό στο που κέντρο. Ισχύει αυτό που και λες. Βγαίνει ο ΠΑΟΚ σε αντεπίθεση που θα έπρεπε η μικρή ομάδα. Ο να Ατρόμητος είναι πίσω, κλεισμένη και να βγαίνει ο Ατρόμητος. Ισχύει αυτό και που λες. Και έξω τον Ούμπιντες και τον Ενσικολού. Για να τον έβαλε τον Ενσικολού αργά. Στο 84 τελείωσε. Γι' αυτό και φαινόταν θα βάλει κολοπάω. Τρίτο στόπερ έπρεπε να βάλει. Να πάρει το 2-2. Άρα λοιπόν ο ένας διαγωνιζόταν πιο βλάκας και μισός ποιος είναι από τον άλλο και απαιτεί πιο βλάκης ποδοσφαιρικά ο Αναστασίου. Ο ΠΑΟΚ έβαλε γκολ ολόιδιο με αυτό του τελικού πέρσι και μου άρεσε. Το πρώτο γκολ είναι ολόιδιο. Πέλκας μπούκα κάθετη, σέντρα, τσούμπα, γκολ. Ο Πέλκας κάνει κάτι το οποίο δεν το συνηθίζει. Μπορεί να τα χάνει τα γκολ. Πέλκας πάλι μένει η φάση που έχασε το άχαστο έτσι για τον Πέλκα. Ναι. Δυστυχώς για τον Πέλκα. Και τι κάνει μετά. Δυστυχώς για τον Πέλκα. Και κοιτάει δίθεν το χορτάρι. Ναι, εντάξει. Αυτά τα γιανιτσιώτικα, αυτά τα βλάχο. Αυτά τα βλάχο γιανιτσιώτικα του Πέλκα να πούμε. Και από το Ροζάριο Σεντράλ να είσαι και μέσα να είσαι, θα κοιτάξει το χορτάρι. Κοιτάει το χορτάρι τώρα. Κάτι πρέπει να βρει να δικαιολογήσει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει εκεί από το πένα σέντ την μπάλα στο Θεό. Ο Πέλκας από αυτή τη φάση έχασε ό,τι καλύτερο έκανε στο μάτς. Ο Πέλκας που ήταν καλό. Βρήκε το γούτα εκεί και τον έκανε γιογιό. Αυτός τώρα ο Χαραμοφάης εκεί με το θα τον περάσω στο ένας μέναν και έτσι έπρεπε να κάνει, έτσι πρέπει να μπαίνει ο Πέλκας. Σωστός. Στο ένας μέναν. Επειδή δεν ξέρει να τριπλάρει στυλ Βαλμποενά και τα λοιπά, να παίξει δεκάρι, πρέπει μέσα στην περιοχή τουλάχιστον να είναι ασυσταδόρος και τριπλαδόρος στο μικρό το χώρο. Αυτό. Λοιπόν, εν τέλει ο ΠΑΟΚ πήρε μια τεράστια νίκη. Βέβαια, νίκη. Τεράστια νίκη, γιατί πέρσι εκεί έχασε βαθμούς. Ναι. Που τον αλλάζει και την ψυχολογία, κερδίζει και χρόνο ο φίλος ο Αμπέλ που λες ότι παίζει αλυσβερίσιο, ότι να είναι μπάτε σκύλια λέστε, κερδίζει χρόνο.
Αυτό είναι το πιο θετικό. Σωστό. Ψυχολογία που τη χρειαζόταν. Σωστό. Και θα δουλεύουμε να πάω κλέσει να κερδίζει 3-2-2-1-4-2 όλα για τα μάτς. Δεν μας χαλάει. Εσένα που είσαι, θα σε. Άμα κερδάω δεν με πειράζει ούτε και εμένα. Αν δεν κερδά πάντα. Αν δεν θα κερδάω γιατί είδαμε τι κάνει και εσύ. Αν τρώσει 2-3 γκολ θα χάσει κιόλα. Πάμε. Πάμε. Λοιπόν, πριν πάμε, έχω και την λύση για όλου εσά που δεν σταματάτε το σκρολάρισμα στο Instagram. Wind One, το συνδυαστικό πρόγραμμα κινητή σταθερή ίντερν και τηλεόραση τη Wind με απίστευτε δυνατότητε και προνόμια στην επικοινωνία. Τη διασκέδαση και την εξυπηρέτηση. Με πραγματικά περιόριστα data που δεν τελειώνουν ποτέ, πραγματικά και ξέχνιασες, και αν τα χρειάζεσαι μόνο σε συγκεκριμένες μέρες, το Wind One έχει και απεριόριστα πακέτα data για μία εβδομάδα ακόμα και για μία μόνο μέρα σε απίστευτες τιμές. Μπείτε τώρα στο win.gr / Wind One και ενημερώσου. Εσείς ενημερώνεστε τώρα από Σμαράγδα Μπασάκου με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε από Περιστέρι και να πάμε Βικελίδης. Κοντά στο 60% του κοστού του Παναθηναϊκού. Η πίεση από τον Λάρσον. Ο Άρης ο οποίος βγαίνει σε μία ακόμη εξαιρετική αντεπίθεση. Η Ντέγε την έφερε στο δεξί σουτάρι και παίρνει τον γκολ του Τσάχνου ο Νιγηριανός. 4-0. Ο Άρης σε μία παράσταση τριάμπου στο κλεά της Βικελίδης. Να βάλουμε και λίγο Γιάννη Πάγκο, να βάλουμε και λίγο την πουλενάρα μας και η Ντέγε. Λοιπόν, πρόσεξε τι φλόκους είχες. Γιατί μου τα έγραψε ένα σημειωτάρο, λέω, θα τα θυμάμαι. Βέλιος. Μαούνα, ξεμαούνα, σου λέω, περίμενε να φορμαριστεί. Γκολάρες έβαλε. Καλύτερος από τον Άκμπομπ είναι. Δεν είναι συνολικά καλύτερος. Ωραία, αλλά... παιδάκι μου, είναι. Είναι πολύ καλός φόρ. Εμένα μου αρέσει. Κάποιοι το συγκρίνουν γι' αυτό. Εντάξει, δεν γίνεται να συγκρίνω ένα παίκτη επειδή έκανε μια καλή Κυριακή με έναν άλλο. Συνολικά δεν είναι. Καλές Κυριακές κάνει. Έκανε καλή. Είπαμε ότι θα βρει ρυθμό γιατί είναι μαούνα, ένα 85 και βάζει γκολ. Το τι? Θέμα το οποίο έχει του πολέμιου στο Βέλιος, ναι, δεν είναι το πρώτο γκολ. Το δεύτερο. Το δεύτερο είπαμε, κάνει ζεμπεκιά ο Κρέσπο. Εκεί που. Τον περνάει ο Πασχαλάκης και εκεί. Ο εσύ τη έκανε το λάθος. Τελείως. Ο Σκαλάκης φωνάζει, μην φεύγει. Ο Σκαλάκης μην φεύγει. Αρχή βγαίνει όπου να είναι. Αγώ στο κύμα σαν χορό του Ζαλόχου κι αυτό. Μην φεύγει. Ναι. Μη... Λοιπόν, ναι. Δεύτερο Ιντέγε. Είπαμε βάρη κορμί και αυτό θέλει χρόνο. Σε ποιο γκολ έβαλε η Ιντέγε. Το τέταρτο. Το τέταρτο γκολ στον Μπούγκουρα το βάζω κι εγώ. Άστο ναι, ρε φίλε, αλλά μέχρι να πάμε στο 4-0. Μέχρι να πάμε στο 4-0 τα άλλα τρία εξαιτία του πρέσβη που τα έχει βάλει. Το σκηνικό για τον Άρη ήταν οι τρει πίσω από τον Ιντέγε. Πεσβατζίδη. Και για τον Πεσβατζίδη τα λέγαμε. Που κάνει ματσάρες. Ο Φετβατζίδης. Τι, λοιπόν, τι δεν κάνει ματσάρες ο Φετβατζίδης. Ο Φετβατζίδης, ναι, στον γκολ που βάζει ο Βέλεθ, ναι, και εκείνο είναι το που δεν είναι λογικό να φύγει ο Βέλεθ στα 3. Κι όμως μαγιά, ναι, του Βέλεθ που, ναι, έφυγε, βάλε και γκολάρα και τρομερή εκτέλεση έκανε. Ποιος βάζει τον γκολ. Τι ποιος βάζει τον γκολ. Ο κόσμος το βάζει τον γκολ. Ξέρεις γιατί. Γιατί. Φύσηξε, τι πήγε δοκάρι. Γιατί ο Φετβατζίδης λόγω του ότι είναι κοντός χωρίς μυαλό. Δεν άντε πάλι, πάλι, ναι, το ξεφωνήσουμε. Έχει βάλει γκολ εκτός γιου ασίστ, πάλι το ξεφωνήσουμε. Τα λέει τον μυαλό του, κόλλησε κάλα. Κόλλησε, ναι. Πάλι το ξεφωνήσουμε. Πάει την μπάλα στην αντεπίθεση, του τριδίνει ότι δεν κινεί. Ωραία. Και πάει ο Φετβατζίδης με το αριστερό πόδι, πού να πάει. Πάει προς τη γραμμή. Και αρχίζει ένα γήπεδο και βρίζει. Αε Φετβατζίδη! Την έσπασε. Παίρνει γραμμή και σπάει την μπάλα. Πάει να κάνει λακαμία. Την παίρνει την μπάλα με το αριστερό προς τα μέσα. Φυσικά τέχνη έχει και ταχύτητα. Τάχει και τα δύο. Και τη σπάει να πούμε στον. Ρε βάλε γκολ με το κεφάλι, ρε. Πλάκα με κάνει, δεν ξαναβάλει ζωή. Παλαμάκια, παλαμάκια. Πώς λέγεται το τραγουδιστή που. Ποιον. Τον Απόστολο Νικολαίδη. Τον Νικολαίδη, τα χτυπούν τα κουνάκια, ναι, τα παλαμάκια. Ήρθε ο Απόστολος Νικολαίδης ο Βέλετ, ναι, που τη ρίχνει και βγαίνει εκεί, εκεί και το πετάει ο Απόστολος Νικολαίδης, γκολάρα κτλ. Κοίταξε αν δεις. Έτσι είναι, έτσι είναι. Τα φεγγάρια έτσι είναι. Με αυτό σε λέω, ρε Κωνσταντίνε, αλλά εσύ θες να δημιουργήσει έτσι. Περίμενα να τους δούμε λίγο. Και είναι καλός ο Φετβατζίδης γενικότερα εδώ και ένα μήνα. Και ο Ιντέγε είναι πολύ καλός. Φτιάχνουν, πλησιάζουν στον γκολ. Ευτυχώς το έβαλε χθες ο Ιντέγε. Τι έκανε χθες. Γιατί θα το έβαζε ντουμπα. Ο προπονητής του Άρη. Τίποτα. Α, του είπε, μπείτε μέσα και πετάει τον. Α, θες τακτικά. Εγώ πιστεύω ότι δεν. Το πετάει στην απέναντι μπάντα το Φετβατζίδη. Ναι, το βάζει πάνω στον Βαρύ και πολλά κιλά Γιόχανσον. Ναι. Γιόχανσον, πώς καλά, δεν του λες και πολλά κιλά. Πολλά κιλά. Τον είδα εγώ από κοντά στα αποδυτήρια. Πήγα, τον είδα. Ναι. Πολλά κιλά. Πολλά κιλά. Τον έχει κάνει κουτό στο ένα μέναν και φορτώνει. Και μόλις φορτώνει. Του λέω να πούμε του Χατζινάκου, πέτα 10 ευρώ σκόρερ τον Ιντέγε. Και μπαίνει να πούμε στο Ευρωπαϊκό. Πάλι του Χατζινάκου δεν το έβαλε. Εσύ, εγώ βλέπω θα χάσω τα λεφτά από τον Άλεξ. Εγώ το κατάλαβα, αλλά δεν να σου το πω. Το 50 πώς θα το καλύψουμε. Γι' αυτό με το λάβω. Και λέει βάλε γκολ, πάω και να είμαι μέσα. Είσαι εσύ, ας μαγάσα, εγώ το κατάλαβα. Βλέπω εγώ τώρα τον άλλον ότι. Αλλά τα λέει στον αέρα. Έχει πιάσει λίπο στο μυαλό του Αναστασίου. Ναι. Εκείνη η κοιλιά, ξέρει το αφαρδί μέσα. Έχει φύγει πολύ, έχει φύγει. Φαλενούλα όρκα μήνυμα. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται ο προπονητής. Ενώ είναι ωραίο άνθρωπο, είναι μια χαρά, αλλά. Εντάξει, ωραίο. Χοντρό. Ο χοντρό λοιπόν.
ανεβάζει το Γούτα ψηλά. Είπαμε λάθος. Ανεβάζει το Δάνη Κατρανίδη, πώς το λένε αριστερό μπακ. Τον Κατράνη ψηλά. Ανεβάζει τον Άτσο ψηλά και έχει τρεις ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ και να μην το βάζε στον αέρα, θα το βάζε χαμηλά. Το τι έβαλε πάντως ο ΠΑΟΚ, τώρα με πάσα και ενώ μας σονάρει και ήθελα να κουβεντιάσουμε το τι έβαλε ο ΠΑΟΚ, 2-2 ουσιαστικά σε στιγμένα σου λέει κάτι, γιατί μένα μου λέει. Ναι, μου λέει ότι όταν έχω απέναντί μου το Βαρέλα, ειδικά το Βαρέλα, ναι. Τον Κρέσπο κατά δεύτερο ρόλο, αλλά το ναι, Βαρέλα. Καλά και αυτό, ναι. Και τον αφήνω ας πούμε χωρίς man to man, πάει να πει ότι εγώ παίρνω τζάμπα λεφτά σαν προπονητής. Μήπως τα χτυπήματα του Μίση είναι πολύ καλά. Είναι πολύ καλά τα χτυπήματα. Ναι. Ένας λόγος παραπάνω για να μην παίξει ο ζώνη. Ναι. Δεν παίξει η ζώνη στο 93. Ωραία. Εκεί τρως σίδερα να πούμε. Λοιπόν, ξενύχτη τέλος τουλάχιστον για όσους από εμάς περιμένουν πώς και πώς το νυχτερινό ωράριο για να κάνουν δουλειές σπιτιού. Ήρθε το Volt on One τώρα και προσφέρει χαμηλή χρέωση ρεύματος όλη τη μέρα. Πόσο χαμηλή, χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος και με το χαμηλότερο κλιμακούμενο πάγιο της αγοράς και με επιπλέον έκπτωση νέπες 10%. Απολαύστε τη νύχτα όπως θέλετε και αφήστε τη Volton για το ρεύμα σας. Μάθετε περισσότερα στο volton.gr και στο 11300. Γουστάρουν το τραγούδια, χαιρετίζουμε Δήμο από Κορινό, τον Νικόλα που μας ακούει. Δεν ακουγόταν η Πάολα χθες, δεν ακουγόταν. Πας στην Πάολα, σαν οι γάτες. Ας την Πάολα, η Πάολα είναι βουνό τώρα. Πάμε στον Άρη εκεί που έβαλε ντόρτι χθες ο Παναθηναϊκός, έκανε τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του απέναντι στον Παναθηναϊκό. Δεν του έψαχνα εγώ από το 59. Μέχρι 3-1 τον έχει πάρει. Μέχρι 3-1 και πρώτη φορά μετά από το 81-82 που ήταν, έπαιζε ο Καθατζόλα, έβαλε 2-0 στο ημίχρονο στον Παναθηναϊκό. Βρήκε και έκανε ή ο Άρης ήταν τόσο εντυπωσιακό ή είναι συνδυασμό για τον. Α, μπράβο, συνδυασμό για τον. Διαβασμένος ο Άρης. Ναι. Ο Δόνης ο φίλος σου θα φύγει δεύτερος. Ο Δόνης, κοίτα. Μετά τον Παντελή, δύο φιλαράκια σου θες να φάει. Έχουμε και στίγμα και μαζί, τώρα που το θυμήθηκα. Ναι. Μετά το χθεσινό νομίζω το χάσες. Ποιο? Το στοίχημα. Που... Πάμε εκεί με το Μούχαλη να φάμε στο Σεραφείο. Το Νοέμβριο. Έτσι. Νοέμβριο μήνα. Τι θα προλάβει, τι θα κάνει. Τι θα κάνει. Θα πάρει τον Άρη. Θα τον πάρει στον Άρη. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Εγώ δεν πάω ψηλωμένο. Αφήνω του άλλου να τον ψηλωμένο. Εύκολα, δύσκολα θα τον πάρει στον Άρη. Άλλο μάτσι είναι αυτό. Χθες ο Παναθηναϊκός έπαιξε 3-5-2 με τρεις Έλληνες στόπερ. Ποιοι στόπερ όμως, ρε Σίλκο. Αυτοί οι στόπερ ούτε χωρίς πλάτη δεν έχουν τίποτα τα παιδιά. Αλλά δεν παίζουν ούτε στον Αστέρα Τρίπολη. Μαυρομάτι που μπορεί να τον πάρει στον Άρη. Και Κολοβέζο ποιο ήταν. Άκου πριν το μάτσι. Άκου πριν το μάτσι. Ο Πάοκ έχει δύο μπακ. Είτε παίζει ο Βιερίνη είτε ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης παίζει πολύ καλά το ρόλο του. Ο Γιαννούλης είναι σούπερ. Ναι. Είναι ο μόνος σταθερός άμυνας. Ναι. Άμα ανέβουν ψηλά είναι φαρμάκια. Ναι. Δεν έχει ο Πάο Άρης εξτρέμ να πιάσει τα μπακ αυτά. Δεν μαρκάρουν. Σωστά μιλάς εδώ. Κανένας δεν μαρκάρει. Παίζει, ο Φετβαζίνης δεν μαρκάρει κανένα από τα εξτρέμ. Ο, ναι, ο Κόνσο ναι. Παίζει. Κάτι που έκανε πέρσι ο Ματέο Γκαρσία. Ενώ ήταν φωτιά μπροστά, γινούσε και πίσω και μάρκαρε. Ο Ματέο Γκαρσία. Δεν ξέρω γι' αυτό τώρα. Και παίζει επίπεδο Champions League ο Ματέο Γκαρσία Κωνσταντίνο. Ναι. Είναι απλά τα πράγματα. Τώρα ο Γκαρσία παίζει ολοκληρωμένο, κάνει και τα δύο. Γιατί ο φίλος ο Ζαμπά. Ναι. Τώρα τη σακουλεύει τη φάση. Οπότε αυτά ναι. Που λέει τώρα ο Παραγιάννης θα παίξει δεκάριο Γκάμα πάνω στην Εσίτη. Καλό είναι, αλλά μα καθίσει μπάλα. Πρέπει να πάει ο Γκάμα στην Εσίτη. Δεν ξέρω αν ξεκινήσει ο Εσίτη την άλλη εβδομάδα. Ποιο θα παίξει. Μπορεί να παίξει Μίση Ελκαντουρί. Πλέον έχουν επιστρέψει. Ο Ελκαντουρί. Βέβαια. Θα φύγει ένα παλτό, θα έρθει μια καρταρό. Τι ρε φίλε, μετά το 75 ο Ελκαντουρί που μπήκε δεν συμμαζεύτηκε ποιος η ομάδα. Κατουρί, ρε φίλε. Τι ποιο Κατουρί. Έλα τώρα που δηλαδή από το πάω Κατρόμητο, εσύ ποιον ξεχώρισε σαν παίχτη. Το Γιαννούλη ξεχώρισε. Καλά, ο Γιαννούλη τα έχουμε πει. Είναι σε φοβερό φεγγάρι να είναι καλά το παιδί, δεν θέλω να του ζαλίσω τα μυαλά. Άλλον ποιο ξεχώρισε. Ο Μίση τη ξεχώρισε. Σαφώ. Μίση Γιαννούλη και ο Κατουρί όταν μπήκε στο 75 η ομάδα γίνει ομάδα ξανά. Με το καγκουρό τώρα που το βρήκατε για οχτάρι μου τώρα το. Σκάφη είναι αυτά, μωρέ. Γιατί τώρα. Τι είναι, κακό. Έλα, μωρέ, τώρα με το Χαρίση και τον Ντεφορμέ Μανσόν έπαιζε και έχει κάρτα ο Χαρίση γιατί είναι βλάξ. Αφού τα είπαμε, δεν τα είπαμε. Ποιο θα πάρει κάρτα, δεν τα είπαμε. Θα πάρει κάρτα. Ναι. Πήγε και κάνει κάρτα φάουλ στο Κρέσπο τώρα στο κέντρο του γήπεδου. Ο άνθρωπο δεν έχει καθόλου μυαλό. Γι' αυτό και δεν έκανε καριέρα στον Πάο. Έπαιξε στον Πάο. Είναι απλά τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε ξανά, Άρη. Τον Πάο θα επιστρέφουμε, αλλά έχουμε Άρη εδώ τώρα μπροστά μα. Μου λε δηλαδή ότι στο μάτσο που μπροστά μα θα είναι ματσάρα και βγήκαν οι αποδόσει. Με 1,60 πόσο. 1,45 ο άσος είναι. Τροπή για τον Άρη. Τι τροπή για τον Άρη. Παίζει με μια ομάδα που έχει ξεχάσει να χάσει. Τι θες να το δώσεις. Και το διπλό τι δίνει. 8,5. 8,5. 8,5 φράγκα νομίζω. Το χιδίο. Χιδίο δεν είναι. Λοιπόν, δίνει. 8 το διπλό, 4,20 το χι, 1,47 ο άσος. Το χιδίο πόσο. Το over όμως ναι. Το δίνει 2,40. Το over να βγει 2-1. Μα δεν ξέρω. 2-2, το goal το δίνει 2-30. 2-30. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή η μοναδική ομάδα που έχει μόνο goal και over στα παιχνίδια του. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό συνέχεια. Δεν ξέρω με αυτόν τον τρόπο που παίζει. Σφιχτούρα το βλέπω το μάτσο αυτό. ΠΑΟΚ Άρης. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα φτιάξει φιχτούρα. Αντεράκι το βλέπω εγώ. Άντερ το ΠΑΟΚ Άρης. Πάλι ναι. Ξεκινά κόντρα στο ρεύμα δηλαδή. Κόντρα τι, πάω, ναι. Ο ΠΑΟΚ βάζει 3 γκολ σε κάθε μάτσο και τρώει 2. Τώρα θα έρθουν οι άλλοι σφιχτό κολλά να πούμε. Λες.
Όχι, θα ανοιχτούν. Θα έρθει η Κάστρο τώρα και επιστρέφουμε ξανά στον Άρη. Όχι, θα έρθει ο Κούπερ. Συνδέονται τώρα αυτά τα δύο μάτς γιατί παίζουν μεταξύ τους. Ήταν και ένας προπονητής θες εκεί στο Βικελίδης. Ένας Γερμαναράς. Ο Ένινγκ. Λίγα πράγματα στην καριέρα του. Ως μηδαμινά, εγώ θα έλεγα. Εσύ τι κάνεις, παίρνεις Ένινγκ. Κρατάς Τερζή ακόμα ένα παιχνίδι να δεις τι θα γίνει. Φέρνεις κανένα άλλον. Γιατί λεφτά δεν ξέρω. Χθες είχαμε καμιά ληστεία, δεν είχαμε. Δεν τους τα κλέψαν χθες. Όχι, δεν είχαμε. Τα ασφαλίσανε, ναι. Κανονικά δεν είχαμε. Γιατί ήταν γεμάτο πάντο ο Βικελίδης. Η γυναίκα είναι ύποπτη. Πάλι γυναίκα. Γυναίκα είναι ύποπτη για τη ληστεία. Ζήγκα χθες ο Βικελίδης πάλι. Ναι. Φυσούσε και αερά και ερχόντουσαν τα γκολ νωρίτερα πάνω. Ναι, εδώ σε εμάς. Ναι. Τα ακούγαμε και τα λέμε. Ναι. Τα λέγαμε. Λοιπόν, από τον Άρη ποιον ξεχώρισε χθες? Το Σάσα. Ο Σάσα πολύ σοβαρό παίχτη, συμφωνώ μαζί σου. Από τους καλύτερους εδώ και ένα μήνα, από την ώρα που μπήκε σε ρυθμούς αγώνων, ο Φετρατζίδης είναι σούπερ. Και τον Γκαρσία. Ποιο Γκαρσία? Ποιος έπαιζε, ο Γκάμα. Ο Μπρούνο Γκάμα. Μπρούνο Γκάμα. Ο Ντικινή, λέω. Η Ντέγε που ήταν μέσα σε όλα τα γκολ, δεν σου άρεσε ο Ντέγε? Ο Ντέγε που ήταν μέσα στα γκολ. Σε όλα τα γκολ. Αυτός πρέσαρε στο πρώτο για να γίνει το λάθος και να κάνει το γκολ. Ο Ντέγε έβαλε το τέταρτο γκολ. Έβαλε το τέταρτο, αλλά είναι παντού σε όλες τις φάσεις ο Ντέγε. Δηλαδή έκανε. Πάλι τον Ντέγε δεν είναι. Έκανε σεξ με νεκρή. Πήγε στη νεκρή και την έκανε σεξ. Αφού πέθανε πρώτα, έλανε τώρα το τέταρτο γκολ, έβαλε τώρα. Εγώ μετράω πάντα. Ευτυχώς το έβαλε. Ο Ολυμπιακός βάζει το πρώτο γκολ, ο Χαφ. Ναι, ο Γκιγέρμε στο κόρνερ. Θα πάμε τέσσερα καλά είναι. Εγώ κοιτάω σε αυτά τα μάτια ποιο είναι αυτό που ξεκλειδώνει στην πολυκοσμία. Ο Γιγέρμε. Ο Ολυμπιακός σου ξεκλείδωσε το μάτς με τον Κούτρι. Εγώ θέλω να τα λέω όλα. Ήταν πολύ καλός. Αλλά σε αυτά τα μάτς με Βόλους, με Αστέρες, με Λιβαδιές, με ποιον. Θα είναι μια χαρά ο Κούτρι. Πάρτε τον Κούτρι στην Τούμπα να παίξει αριστερό. Αυτό λέμε. Για αυτά τα μάτς στο Καραϊσκάκι. Και οπουδήποτε να παίξει. Μεγάλη ομάδα. Για βάλτε τον Κούτρι. Εγώ σου πω και με αυτό τον Παναθηναϊκό. Το βάζει, δεν τον βάζει. Πού να το βάλει τώρα στον Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Κούτρι. Και τώρα μια που είμαστε στον Παναθηναϊκό να πούμε ότι είναι στον αέρα ο Δόνης μαζί με τον Ταμπίζα. Θα έχουν τώρα το πρωί meeting μαζί με τον κοντό του και τον φίλο του Αναφάνου. Έχει φαγωθεί ένας εδώ το πράσινο άλογο. Το πράσινο άλογο, ναι. Εδώ στο Facebook. Τι είναι αυτά που λες και τα λοιπά. Τι είπα εγώ. Ότι μια ζωή ο Παναθηναϊκός τρώνε ξύλο από τους Βαρδινογιάννηδες. Είτε εισαγωγικά κάθε φορά. Δεν ρε, τι εισαγωγικά. Εντάξει, γίνεται να του πει. Από το 90 που πάω εγώ κάτω Αθήνα. Ναι. Τι Παναθηναϊκός, δόξα, τι ιστορίες. Δίνει εντολή ο Βαρδινογιάννης, πάνε τα μάτια τους, ακατεύουν στο ξύλο. Ναι. Εχθές ήταν κάτω κάτι μαγκές αυτοί οι οποίοι δεν είναι φίλοι του Αλαφούζου από τη 13. Πήγαν τα παιδιά, έδωσαν στεφάνι στον κουμπί, έτσι. Δεν τα μετράω αυτά. Εντάξει, εγώ τις κινήσεις μετράω. Κίνηση είναι, ρε φίλε. Και τι κίνηση είναι. Κίνηση, πώς ένα σέβεται το χαμό κάποιου και πάει στον οικοταφείο και αφήνει ένα λουλούδι. Οι Αριάννοι δεν το σεβάστηκαν. Ποιον? Αυτό που πήγε τα λουλούδια. Γιατί γαϊδούρια. Γιατί ρε γαϊδούρια. Γιατί μόλις αφήνει ο άνθρωπος τα λουλούδια. Τον βρίζανε. Κάθεται ένα λεπτό εκεί όρθιος, δεν μιλάει κανείς. Ναι. Γυρίζει την πλάτη, τα ναζγεί Παναθηναϊκή. Γαϊδούρια. Γενικά το λέγανε. Γαϊδούρι είσαι τώρα. Εντάξει, εντάξει. Πάω εγώ στο μνημόσυνο του μπαμπά μου, ξέρω εγώ από τον άλλον. Ναι. Τη μάνα σου. Δεν ναι, γίνεται. Ναι. Είναι ναι, γαϊδούρια. Ναι, ναι. Όπως και εσείς είστε γαϊδούρια και πολλά άλλα και αυτή γαϊδούρια είναι. Αλλά η κίνηση του Παναθηναϊκού ήταν σωστή. Ο Ντόκερ πώς ήταν αυτό, παλιοί Παναθηναϊκοί. Παλιοί. Δηλαδή μαχητές. Όχι σαν και αυτούς σήμερα που φλωρέψαν οι κερκίδες. Πάει και αφήνει. Θα πάει στους βρίζεις μετά που γίνεται. Δηλαδή, σ' άρεσε ρε ο Άρης τώρα, εντάξει, όχι άσο, θα θέλει να πας αξιογωνιστικά. Εγώ θέλω να μιλήσουμε για μπαλίτσα. Δεν ήταν θελκτικό. Η διαχείριση της τριάδας από τον Τερζή πίσω από τον Φόρ. Και όλο ήτανε το μυστικό ήταν εκεί. Το άλλο μυστικό είναι ότι αυτοί παίξανε με 3-5-2, άρα δεν παίξανε. Κατά κάποιο τρόπο, μάλλον 3-4-3 παίξαν. Παναθηναϊκός ούτε ο ίδιος ξέρει τι έπαιξε. Θα σου πω τι έκανε. Ο φίλος ο Δόνης είναι για τα σκυλιά. Ο Δόνης, για τα σκυλιά, ο όχι. Δόνης, ναι, ναι. Ο Δόνης, αντί να βάλει χαφ που δεν έχει τον μπουζούκι κάποιον στο χώρο του κέντρου, πάει και πετάει τον μπουζούκι σε 3-4-3 έξω δεξιά και το χατζι αυτόνα έξω αριστερά. Και εκεί κάνει ο Άρης. Ο Άρης πάει έξυπνα και χτυπάει από τον άξονα ο Τερζής, γιατί έχει το Τζεχίντ και το Δόνη. Είναι δύο μόνο. Και έτσι φτάναν πολύ εύκολα. Σε τρεις κακούς στόπερ, η τριάδα του Άρη, στα χαφ, στα εξτρέμ και στα δεκάρια, δηλαδή η τριάδα πίσω από τον Ιντέγε, φτάναν πανεύκολα, λόγω αδυναμίας του Παναθηναϊκού στον άξονα, φτάναν πανεύκολα, πολύ κοντά στους τρεις κακούς Έλληνες στόπερ. Τρεις στόπερ ακόμα για τα σκυλιά, έτσι. Τρία χαφ τα οποία για μένα του Παναθηναϊκού είναι πιο light. Και από του Άρη, γιατί έχω πει ότι αν υπάρχει θέμα στο γενικότερο σύνολο του Άρη. Σάσα δεν είναι light. Είναι ο μόνος που δεν είναι light, αλλά οι άλλοι είναι light. Είναι λίγο. Ναι. Του Παναθηναϊκού είναι όλοι light. Όλοι. Και ο Ζαχίτς, ο Ζω, είναι όλοι φλόροι. Όλοι light. Και ο Άρης έκανε όρια. Ο Κουρμπέλης μόνο που έλειπε. Έλειπε ο Κουρμπέλης. Γι' αυτό λέω. Χθες, χθες. Στους χθεσινούς λέει. Ναι, 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 για χθες μιλάω. Βρήκε μπροστά βούτυρο με μέλι, στρωμένο και σου λέει θα κάνουμε και δύο δοπάτια. Κοινωνικό μου είπε σε θέμα. Έχω ένα κοινωνικό, θα το δώσουμε σε λίγο. Μισό, θα σ' αρέσει. Γιατί με είπε και με έκανε. Ήταν και εύστοχο πολύ ο Άρης. Δεν έκανε τις πάρα πολλές προσπάθειες. Νομίζω 12 τελικές είχε, έβαλε 4 γκολ.
καλό δείγμα και αυτό. Ναι. Για μένα, ομάδα που εκμεταλλεύεται τη φάση είναι πάρα πολύ καλό. Και έχουμε μπροστά μας ο ΠΑΟΚ Άρης, το οποίο ο Αριανός έχετε ψηλωμένος. Δεν έχετε ψηλωμένος. Κακό, του, κάνει, κακό ναι. του κάνει του Αριανού το 4-0. 2-0 θα του φοβόμουν πιο πολύ αν ερχόταν. Με 2-0. 4-0 ψηλωμένος ιστορία κτλ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ συμμαζεύεται, σου λέει. Ο ΠΑΟΚ πάει με καλή ψυχολογία, δεν ναι. έχει αυτό, αυτή την πίεση που είχε πριν με το Περιστέρι. Ο Άρης έχει ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα έχει ο Άρης? Και ο ΠΑΟΚ έχει ένα πρόβλημα στο ΠΑΟΚ Άρης. Και καλά, έχουν όλοι προβλήματα. Ναι. Το πρόβλημα του Άρη είναι ότι δεν έχει back, extreme μάλλον να πιάσουν τα back του ΠΑΟΚ. Ναι. Που είναι επικίνδυνοι στο ανέβασμά του. Και οι δύο. Και απ' την άλλη ο ΠΑΟΚ είναι τόσο αφελής με ανόητο προπονητή αμυντικά. Όπου έχει τρεις μπορεί να φάει κόντρα στην αντεπίθεση δηλαδή, ναι, ναι. και να έχει προβλήματα. Ναι. Γι' αυτό σου λέω το μάτς εγώ δύσκολα το βλέπω άντερ και σαν είναι. Δύσκολα το 6,5 ώρα Κυριακή. Εντάξει, έχουμε θα πας εκεί με το Ζαέρι να το αναμεταδώσεις. Όχι, όχι, εγώ δεν πηγαίνω στα τέτοια. Κρατάμε την ουδέτερη στάση εδώ ως μέσο. Μπορεί να μας λένε ό,τι θέλουν. Θα υπάρχουν οι σε λένε. Όχι εμένα, σαν μέσο που λένε ετοίμασε Τούρκο ραδιόφωνο. Αλλά εμείς είμαστε δίκαιοι σε όλα. Τούρκο ραδιόφωνο. Ο άλλος είναι Αριανός παράγοντας και πήρε τους παοξίδες στο άλλο ραδιόφωνο. Ακριβώς. Εμείς είμαστε Τούρκο ραδιόφωνο. Εντάξει. Οι άλλοι τι είναι, σκούρκο ραδιόφωνο. Εντάξει. Άστερε το παραμύθι. Παραμύθι, ναι, καραμέλα, πιπιλίζουν. Τώρα να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, θα είναι ο Βασιλόπουλος σε εμάς δούλευε που είμαστε Τούρκο ραδιόφωνο. Στράντζαλης και Ζαΐρης θα είναι σε μετά. Έλα τώρα, πάνε στο γέλο 1% τώρα. Μην αρχίσω τώρα. Μην τα γαλλικά τώρα που πούμε. Είμαστε από ψηλά, δεν χρειάζεται να σχολιάζουμε το 1%. Εσείς τι έχετε ρε, ποιο έχετε, ναι, με τον Αριανό, ο Αριανός. Πες τα γόρι μου, ξεθύμανε εδώ μαζί σου 100%. Υπόπιδες και τίμιδες κάνανε παοξίδικο ραδιό, το Μετρόπολη σας φέρε. Βγες και πες τα γόρι μου, γιατί καραμέλες είναι αυτές. Σαν την καραμέλα που λέγανε κάτω οι Αθηναίοι ότι είμαστε κομπλεξικοί, αλλά τώρα 2 χρόνια 3 που δεν παίρνουν τίποτα στους ενόλα, ψάχνουν άλλο, δικαιολογίες, καραμέλες είναι αυτές. Θες ο Μπούζας άμα έγραφε στα 50 του, τι θα έγραφε. Οχο. Ένα-τέσσερα θα έγραφε. Όχι, όχι, άστο, άστο. Τι θα έγραφε, Ατρόμητος πάω και ένα-τέσσερα. Γιατί ένα-τέσσερα. Ναι. Θα μέτραγε τον γκολ του Βαρέλα και δεν θα μέτραγε του Βέλιου. Έτσι, έτσι ακριβώς. Ένα-τέσσερα. Διασυρμός. Ματσάρα, μπαλάρα, πάω. 2-3 αντί για ένα-τέσσερα. Ναι. Κατάσχετε διατρεσέα. Θα μάτσε τα Μπαρβαρέλα και ιστορίες. Πάντως ο Λόπες είναι το πρώτο φαβορί για προπονητή Σονάρη και όχι ο Ένιγκτον, ο οποίος σχολιάσαμε. Είναι ένα θέμα και αυτό. Πάντως εδώ το φιλαράκι μου, το άλλο του κουμπαράκι που είναι Μπαλαδόβας Αριανός, φόλα. Μου λέει με την είσοδο του Γκάμα δεν χρειαζόταν να ανέβει πιο ψηλά ο Ματίγια και ο Σάσα ήταν πιο κοντά και κρατούσε, κοντά τις γραμμές. Σωστή παρατήρηση. Ναι, είναι πολύ ωραία παρατήρηση. Έπαιζε μπάλα γι' αυτό. Πού έπαιζε αυτός? Έπαιζε μπάλα. Σωστά, Γιώργη Κρίνης έπαιζε μπαλίτσα. Χαμένο ταλέντο είναι γι' αυτό. Ωραία παρατήρηση έκανε. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Κουλιανέ, προχθές έλειπες από τη μετάδοση και με τον Άρη θα λείπεις. Σε θέλουμε εκεί, ρε φίλε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Φέτος πάντως το υπόσχομαι ότι θα φύγω σε μερικά εκτός έδρας. Θα τι? Το πω ότι η πρόταση σου έκανα. Ναι. Μου έκανε πρόταση εδώ, ναι. Θα δούμε. Μην το λες, μην το λες. Αλλά θα βγω σε κάποια εκτός έδρας. Δηλαδή, κάτι Βόλους για Τσίπουρα θα πεταχτώ. Κάτι τέτοια θα πάω φέτος. Να ξεδώσουμε. Δεν βγούμε Ευρώπη καμιά βόλτα. Ναι. Μήπως γνωρίζετε αν ο τραυματισμός του Βέρμπλουμ είναι συνέχεια του προηγούμενου? Όχι, δεν είναι συνέχεια του προηγούμενου. Τι Βέρμπλουμ? Ο Βέρμπλουμ. Τι έπαθε? Έχει ένα θέμα, δεν έχει σχέση με τον Αχίλο, έχει ένα εξωγωματάκι κάπου, έχει ένα πρόβλημα ο φίλος μας ο Βέρμπλουμ. Εδώ που είμαστε? Κωνσταντινοπολίτικα 6α. Η αρρωγή που είναι? Α, δίπλα είναι, να το στείλουμε. Στην αρρωγή. Να το στείλουμε, να το στείλουμε. Με το Βέρμπλουμ, λοιπόν, εγώ περιμένω ένα καλό χαφ, το Μαουρίσιο. Το Μαουρίσιο. Βέρμπλουμ, το τεμπέλο, περιμένω τον Ιγέταρο, περιμένω, που θα μου αλλάξει τα πάντα στην ομάδα. Αυτός με κοιτούσε με στραμμό. Αυτός με κοιτούσε στραμμό, άντε αλλά χειροκρότησε στο τέλος. Και λέει, ο καλύτερος μου φίλος ο Νίκος, είδαμε τον Άρη χθες. Σε κοιτούσε όντως. Και με λέει, ρε φίλε, λέει, όλο το σκηνικό εκεί που πήγατε στην έκθεση είναι το βλέμμα του Βιερίνια. Αν είχε όπλο, λέει, και δεν υπήρχε νόμος, θα σε είχε ρίξει δύο. Φίλε, όταν είσαι ηγέτης και παίχταρος, τον ενοχλούν οι κριτικές. Καλά κάνει. Ναι. Είναι τέτοιο χαρακτήρα. Δηλαδή, και εγώ τον είχα βρει τελευταία φορά, μου λέει, τι είναι αυτά που με λέει. Δεν γίνεται να μου τα λέει εμένα εδώ τώρα αυτά. Σωστό. Αισθανόταν προσβεβλημένο. Κατάλαβε. Αλλά αυτόν περιμένω. Κάποτε οι παίκτες δέρνουν του δημοσιογράφου. Εντάξει, δεν φτάσανε ακόμα να μας δέρνουν, αλλά όχι, κάποτε, όχι. Ας πούμε, την εποχή του πατέρα μου και πιο μετά, τον Πλάτο να πλακώσει όλος ο κόσμος το σχορεμένο. Το Φορόπουλο, το φιλαράκι μας. Ο Φορτούλα του είχε δώσει κάτι χαστού και μια μέρα. Πλάκα με κάνεις. Το πάω κάει και ένα-δύο ήμουνα στο μάτι το 80 στο Καφτατζόγλιο. Ναι. Είχε γράψει κάτι καλά, είχε φάει και ο Φορτούλα ένα από την κλειστή γωνία, του γράφει ο Πλάτωνας την άλλη μέρα. Μπαμ, μπουμ, του δίνει ντουλάπα δύο μπουνιές, να πούμε. Γεια σας. Γεια σας. Είναι και ντουλάπα, λοιπόν. Του δίνει και ένα μπουνίδιο πλαχή, να πούμε, μια μέρα.
Α, και ο Μπλαχίν έπαιξε που σημα... Αυτό τι σημαίνει όμως. Αλλά... Ότι ο Πλάτων ήταν μαχητής. Μαχητής. Ωραίος δημοσιογράφος, βέβαια. Να είναι καλά εκεί που είναι, να το θυμούνται τέλος πάντων. Έτσι. Τα παιδάκια του, τα εγγόνια του. Ήταν μαχητής. Ωραίος. Μου τη λέει και καλά κάνει και μου τη λέει: εγώ τα διαβάζω όλα. Ο Κωνσταντίνος μου λέει: κουλ, το καλοκαίρι είσαι Παναθηναϊκός, θα πρωταγωνιστείς και θα είναι πεντάδα. Ναι, το έλεγα. Έφαγα παπά φιλικών, αλλά ακόμα είναι νωρίς. Περιμένετε. Εντάξει, θα χάσεις ένα σύμμαχο στην πεντάδα. Ναι, ήθελα, τον ήθελα. Έχω ξάνθη. Έχω ξάνθη. Χθες βάζει γκολ. Έχω ξάνθη όμως. Χθες βάζει γκολ ξάνθη. Ναι. Χατζινάκο στο μαγαζί. Πώ! Με την ξάνθη θα την έχουμε μετά τα playoff. Την ξάνθη την έχουμε, την ξάνθη. Φυσικά δεν τη θέλω. Με διώχνει ο άλλο, αλλά πριν με διώξει, να σα πω ότι εγώ ευχάριστα ναι για του φίλου του Ρίτζεσι. Οι κληρώσει αυτοκινήτων Carroll Cars συνεχίζονται και αυτό το μήνα κανονικότατα. Παίρνετε λαχνού μπαίνοντα στο καζίνο. Περιμένετε να δείτε αν θα κληρωθείτε και μπορεί να κερδίσετε έως και 5.000 ευρώ ένα Renault Twingo. Οι κληρώσει γίνονται Παρασκευή, Σάββατο 1.30 το βράδυ, Κυριακή 12.30. Αμέσως τώρα περιχαρίσε εδώ με ένα χαμόγελο του Τζόκερ εδώ Κωνσταντίνος Βαραγιάννης που μου λέει ερχόμεθα, ερχόμεθα, επιστρέφουμε. Το Win One, φίλες και φίλοι, το ξέρετε πλέον, είναι το πιο καινοτόμο συνδυαστικό πρόγραμμα που τα αλλάζει όλα, με απίστευτες δυνατότητες και προνόμια στην επικοινωνία, τη διασκέδαση και την εξυπηρέτηση. Ένα από αυτά τα προνόμια είναι η απεριόριστη ομιλία με όλη την οικογένεια. Είναι πολύ σημαντικό να μιλάς με τους αγαπημένους σου χωρίς να σκέφτεσαι πραγματικά ότι θα τελειώσει ο χρόνος. Στη Wind το ξέρουν και έτσι με το Wind One σταματάνε τις χρεώσεις για ενδοοικογενειακές κλήσεις. Αυτό είναι το Wind One και μπορεί να μάθετε όλα τα προνόμια στο wind.gr / Wind One. Ποιο είναι το κοινωνικό θέμα που θες να βάλεις? Το κοινωνικό δεν θέμα. Στρελάνει, να πούμε. Θα σε πω τώρα. Το έχεις δει αυτό το βιντεάκι? Τι είναι αυτό? Που είναι η ώρα που βάζει ο Πάο γκολ και σηκώνει ένα παιδάκι στην κερκίδα του Ατρομήτου και το μαζεύει μαμά του. Δεν υπάρχει. Είναι ατσίλειπτο το πιτσιρίκι. Δες εδώ. Είναι τρομερό βιντεάκι. Δες. Και το βάπει, η μαμά το βάζει στη θέση του. Δεν υπάρχει. Είναι από το Περιστέρι. Είναι μια κερκίδα εκτός των φίλων του ΠΑΟΚ που σηκώνεται το ΠΑΟΞΑΚΙ εκεί το μικρό και δεν μασάει Χριστό. Έτσι. Λοιπόν, έχει το κοινωνικό. Άγνοια κινδύνου. Λοιπόν, θες να μοιάξει. Έχει να μοιάξει, ναι, τα πιτσιρίκια έχουν άγνοια κινδύνου. Λοιπόν, θες να πάμε στο κοινωνικό? Ναι, γιατί έχουμε πρωτοσέλιδα, έχουμε κι άλλα. Με είδες και με τσιγκλίζει τώρα. Θέλω να σε τσιγκλίσω λίγο. Λοιπόν, εκπαιδευμένο γεράκι, ναι, κατέριψε ντρόουν πάνω από το σπίτι της Γιάννας Αγγελοπούλου. Τι είναι το ντρόουν? Το ντρόουν είναι αυτά από τα οποία πετάνε και τραβάνε κάμερες προς τα κάτω και βλέπουμε οτιδήποτε. Δηλαδή αυτά που βλέπεις από ψηλά. Το γεράκι τι είναι, κανονικό γεράκι? Κανονικό γεράκι. Δηλαδή είχε ένα. Και αυτό το γεράκι λέγεται και ζήνα. Έχουμε και το όνομα, όπως λέγεται. Θέλω να σου πω κάτι. Για πες μου κάτι. Δηλαδή φτάσαμε σε σημείο που πρέπει να εκπαιδεύουμε γεράκια για να μην τραβάνε πλάνα από ψηλά. Είναι μεγάλη ευτυχία, ναι, να είσαι ισχυρός, ναι, πάνω στη γη και να, λόγω της οικονομικής σου επιφάνειας, να μπορείς να νιώθεις ότι είσαι πάρα πολύ δυνατός. Ναι. Να το γεράκι. Ωραία. Το κατέριψε τον ντρόουν. Αυτό όμως είναι και μια δυστυχία μαζί. Είναι μια δυστυχία. Ξέρεις, είναι δυστυχία. Πήγα στο Καλάνδρι να φάω σε κάτι σουτζουκάκια όταν σουτζουκάκια. Ναι, σουτζουκάκια. Πάπρικα δεν έχει, μη ζητήσει κάτω στην Αθήνα. Δεν ξέρουνε. Ναι, δεν ξέρουνε. Ναι. Άγει περισσότερη βλάχη από δράμα, σέρες και τα θέματα. Αλλά πάπρικα μας δεν έχουν φέρει, ναι, ακόμα. Τέλος πάντων, ναι. Μου λέει εδώ πέρα, λέει, έχει ένα μαγαζί, λέει, που έρχεται, λέει, και παίρνουν, ψωνίζουν, λέει, για την Γιάννα Αγγελοπούλου κτλ. Λέω, η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου κατέβηκε ποτέ? Όχι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι αποστηρωμένοι. Ναι, δεν έχει άδικο. Και δυστυχώς βλέπω και κάποιους. Και δεν απολαμβάνω όλα τα καλά της ζωής, έτσι. Δεν μπορώ να τα απολαύσω. Όταν είσαι, ας πούμε, και τα λοιπά, θες να περπατήσεις στην παραλία με τον κόμενό σου. Ναι, με τον φίλο σου. Ναι. Με τα παιδιά σου, να είσαι ο εαυτό σου, χύμα στο κύμα. Και να είσαι με τον γορίλα από πίσω, να πούμε. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Είναι σαν να είσαι φυλακισμένο. Είναι, ναι, αλλά έχουν τα πάντα όσον αφορά τα οικονομικά, σπίτια, παλάτια, αυτοκίνητα, σε πλησιάζει κάποιο, ξέρω εγώ, και ξέρει εκ των προτέρων. Όπως και ο Σαββίδης, ας πούμε. Τον πλησιάζουν, του κάνουν τον καλό, επειδή έχει λεφτά. 100%. Αυτός δηλαδή χαζός είναι, δεν καταλαβαίνει ότι έλατε, τον αγαπάνε. Έλατε. Επειδή έχει λεφτά. Έλατε. Δηλαδή έχουν είναι, τελώς είναι. Περπατάς και δεν ξέρεις αν μας σου έρθει καμιά οβίδα, να πούμε. Ναι. Θα μου πεις και εμείς που έχουμε πλακωθεί. Εντάξει, εμείς περπατάμε μόνοι. Αλλά και εμείς ψηλοδημόσια πρόσωπα είμαστε. Δεν είμαστε. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, ναι. Οπότε δεν ζηλεύω καμιά Γιάννα Αγγελοπούλου και κανέναν Αγγελοπούλου. Εμένα μου έκανε πάντως τρομερή εντύπωση ότι αγόρασαν ειδικό γεράκι, ναι, έτσι ώστε να μην τραβάνε πλάνα κανένα από πάνω ψηλά. Αυτό το σπίτι, είναι, για να μην φαίνεται η ζήνα. Αυτό είναι δυστυχία. Ναι, 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 είναι άνθρωποι δυστυχισμένοι.
Ε, τι εντάξει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τι θες από την ευτυχισμένη, συμφωνώ μαζί. Μπορεί να πάρει τα αμάξι η κυρία Αγγελοπούλου, ό,τι αμάξι και να έχει. Να κατέβει, ξέρω εγώ, στο Κολονάκι. Να κατέβει, ξέρω εγώ, κάτω στην. Θα κατέβει με το σοφέρ, αφού είναι άλλη ζωή. Σοφέρ, θα κατέβει με το σοφέρ, θα και τον μπάτλερ, θα και τον φρουρό από δίπλα. Ε, τι να πει σε ένα σούπερ μάρκετ εκεί να μυρίσει λίγο. Τυρίλα, λίγο αλαντίλα. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, όχι, δεν μπορεί. Τι είναι αυτό, ευτυχία, ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Πάμε παρακάτω. Πάμε στα δικά μας ποδοσφαιρικά. Γιατί δεν είπαμε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Ολυμπιακός Βόλος 5-0. Υπάρχει εδώ μια Ολυμπιακός ο οποίος άνοιξε, είπαμε με τον Κιγέρμα. Υπάρχει μια φάση που έχει γίνει μπάχαλο. Το ξέρω με τον Ομάρ. Με τον Ομάρ. Αυτό τι έγινε. Αυτό αντί να δώσει τον Ομάρ κάρτα, έδωσε τον άλλον του Βόλου. Και πρέπει να μπερδεύτηκε η Νόβα. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει. Ναι, έδωσε. Ο Μαρ κάνει στην πρώτη φάση φάουλ για κάρτα. Είναι κάρτα. Δεν του τη βγάζει. Δεν του τη βγάζει. Και βγάζει κίνδυνο στον άλλον. Στον άλλον γιατί δεν μαρτύρει. Μπερδευτεί η Νόβα. Ναι, και... Εγώ κάνω αναμετάδοση. Το... αναμετάδοση. Ναι, σχολιασμό. Ναι. Ρωτάω και τα καθήκια εκεί, του κομμουνιστέ εκεί που είναι εκεί. Πώς τα λένε, τα καθάρματα τεχνική. Τεχνική και δεν συμμαζεύεται, ναι. Τα παιδιά εκεί, τα τσακάλια να πούμε. Ρε τσακάλια του λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Εγώ νομίζω ότι είναι δεύτερη του Ομαρ. Ψάχναμε να βρούμε. Μπερδευτήκαμε και τα έγινε μπέρδεμα. Πάντως ο Ολυμπιακός έπαιξε κανονικά μετά με 11, έβαλε 5 μετά το 70. Μετά το 70 που είχε ανοίξει εντελώς ο Βόλος, πήγε, έπαιξε ανοιχτά, δεν κλείστηκε καθόλου. Το είδα το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός μου θύμισε στο μάτς με το Βόλο ο Άριστα μια μικρογραφία του Ολυμπιακού. Δηλαδή μπροστά ο Φορ. Σωστά. Και οι τρεις πίσω από πίσω διάολοι. Σωστά. Να αλλάζουν θέσεις κτλ. Βέβαια δεν με ενθουσίασε καθόλου αυτός ο Σέρβος, τον οποίο έβαλε τα δύο γκολ και τον κάλανε Θεό κάτω στο Καραϊσκάκι. Ο Ραντζέλοβιτς λες. Ο Ραντζέλοβιτς ήταν. Με αυτό είπα, πρέπει να προσέχουμε λίγο την κριτική μας όλοι. Εμένα μάζε για να τους αποθεώνουμε, ούτε να τους χαραμίζουμε όμως. Ο Λιμιός καλύτερα έπαιξε από τον Ραντζέλοβιτς. Εντάξει, Όφη Πανετολικός. Όφη είναι ω τώρα ευχάριστη έκπληση μαζί με Ξάνθη. Όφη κέρδισε 3-1 τον Πανετολικό. Όφη έστησε τα μάτ. Τι σώσανε με τη. Πέρσι. Α, πέρσι λες. Πέρσι, ναι. Πέρσι τον σώσανε, είναι Κρήτη κράτος. Όχι μόνο το σώσανε με την τιμωρία, του τραβάνε και μια διαιτησία με τον Εργοτέλη, διελήθη ο Εργοτέλης. Ήρθανε και επενδυτές, τα φώνουνε, έφτιαξαν μπουτίκ, γήπεδα, συμμαζεύουνε. Πιάσανε αυτό το Σίμο, ο οποίος είναι ταλέντο, να τον δούμε λίγο. Ναι. Ο Φλόρος ο Τσιλιανίδης. Πρώτο σκόρ πρωταθλήματος ο Φλόρος ο Τσιλιανίδης. Με 3 γκολ τώρα. Είναι ο πρώτο σκόρ. Δεν πήρε από τον μπαμπά, πήρε από τη μάνα, τα βάζει όμως. Ο Μάνος εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Αδικημένος center for ο Μάνος. Πραγματικά δηλαδή. Ο Μάνος... Νομίζω ότι μπορεί να παίξει εύκολα σε ομάδα πεντάδας. Είναι γρήγορος. Ναι. Δυνατός. Ψηλό παιδί δεν είναι. Ναι, αλλά δυνατός. Μπορεί όμως με τους εξτρέμ να σου δημιουργήσει και θέαμα. Ναι. Είναι από τους φόρ ο οποίος θα τριπλάρει, θα βγει. Μ' αρέσει ο Μάνος, είναι ωραίος σέντερφορ. Αδικημένος. Αδικημένος. Σωστό. Ναι, δηλαδή... Από κάτι μανιάδες που παίζουν πέρσι. Πλάκα με κάνεις, ναι. Πολύ καλύτερο. Ξάνθη Αστέρας 3-3 μεγάλη Ξάνθη. Ναι. Άντερε Ξανθάρα. Άθλιο γήπεδο της Ξάνθης. Όλο το κόνσεπτ είναι άθλο. Ο κόσμος δεν πηγαίνει. Ναι. Γήπεδο χάλια. Μια κρύα πόλη. Εντάξει, ναι. Δηλαδή δικαιώνομαι πανηγυρικά για την Ξάνθη. 3-3 πάντως ποδοσφαιρικά. Μπράβο. Εντάξει. Ναι. Πανιώνιος Λάρισα έκανε πρώτη νίκη ο Πανιώνιος με 1-0 έτσι για να τις τρέξουν τις ομάδες χωρίς να είναι ιδιαίτερα καλός. Ο Σέρβος έβαλε ένα ωραίο γκολάκι. Δεν το είδα. Η Λάρισα ήταν καλύτερο. Ο Άρντ ήταν καλούτσικος. Στη Λάρισα. Ήταν καλού, ο μόνος που ξεχώρισε ήταν. Το βλέπω από το κυνηγάει με κανένα περίστροφο. Ποιος, ο σε κανένα μήνα ο Κούλιας. Μα εγώ πιστεύω φιλαράκια θα γίνουν αυτοί. Αυτοί οι δύο θα βρίσκονται. Ναι. Θα βρίσκονται. Έχουν και οι δύο αυτή την τρέλα μέσα. Και Άγγλα 1-2-0. Το είδα. Είδε την κόκκινη που δεν έδωσε στον Βράνια, αφού το είδε. Το είδα, ναι. Ναι. Μην ακούσω ξανά μου που είναι έξι. Το χέρι στο τελικό που με χτύπησε. Εγώ τα κρατάω όλα, μην νομίζει. Άλλο τελικό χέρι, και άλλο με την Ξάνθη. Κόκκινη ήταν όμω. Γυρίζει και του χώνει ένα μπουκέτο και συνεχίζει. Έχεις και πάει στο βάρ και δεν βλέπει τίποτα. Θα ήθελε το Λιβάγια να τον έχει πει. 100% τα έχουμε πει. Δεν έβαλε το Γιακουμάκι φορ. Δεν τα συζητάω. Ο Λιβάγια είναι τρελά. Ο Λιβάγια βρήκε έναν σαλαγκούδι, πώ το λέγανε σαν σαλαγκούδι. Όποιο και να βρει ο Λιβάγια είναι υπέροχο σαλαγκούδι να πούμε. Είναι παίκτης. Τσούμπα Λιβάγια να είχα τελείωνα, ναι, δεν το συζητούσα είναι, καν. Είναι παίκτης που μπορεί να σου ξεκλειδώσει άμυνα, ναι. Με μια τρίπλα και μια πάσα, με μια τρίπλα και ένα τελείωμα. Έτσι. Είναι ποδοσφαιριστής που παίζει και δεκάρι και εννιάρι. Μ' αρέσει και πάρα με πολύ. Πλάτη και με τελείωμα. Και... Αυτός είναι όλα τα λεφτά. Και κίνηση, διαγώνια και τέτοια. Έπαιξε ο Αλμπάνης δεξιά από την άλλη, παίξαν οι άλλοι εξτρεμ. Έφυγε ο Μάνταλος, έφυγε η Ασχήμια από την ΑΕΚ. Ναι. Έφυγε η Σπυρίλα, εκείνη η Μουντίλα. Έλα, να πούμε. Γιατί, το θέλουμε. Ποιο θα σηκώσει το κύπελο να το μεταφέρει στο Μάιο. Το θέλω το Μάνταλο φρεσκαδούρα εγώ. Τον κουστάρω. Ποιο θα το κουβαλήσει πάλι. Το πάρει κανένα Βαραγιάννη φέτος. Αλλά δεν είναι δυνατό. 20 χρόνια μα κάνει. Μισό αιώνα έχουν. Λε τιμή Σένεκεν μετά 50 χρόνια. Ναι. Ο Ολυμπιακός θα πάρει. Το πρωτάθλημα. Όχι, ρε φίλε. Τα φιλαράκια να πούμε. Τα κολυτάρια. Τα κολυτάρια. Κάτσε και εμεί ξενοσύρθα, θα την βγάλουμε φέτος. Ο Αΐτος Δαμπλούχος. Εάν φέτος. Ναι. Εάν φέτος. Πάρω το πρωτάθλημα της Ντόρας, θα είναι μεγαλύτερη μαγιά. Ναι. Έτσι. Εάν καταφέρω να του το πάρω. Και τον Πρεσπόν θα πάρει και τη Ντόρα. Και τη Ντόρα τώρα. Ναι, θα είναι μεγάλη μαγιά. Θα είναι αστερίσκος αυτός. Για Τσίπρα.
Τον είδα. Α, τι ήταν, εγώ τον είδα τέτα τέτ. Πάω τον Αχιλέα ο περίπτωση τη ρομποτική. Είναι ένα 70. Ναι, είναι παραπάνω από 70. Σαν και εμένα είναι. Εκεί, σαν και σένα, 75 εκεί. Ναι. Πάω τον Αχιλέα ο περίπτωση τη ρομποτική και βλέπω γίνεται χαλασμό. Εκεί, αου, ιστορή. Ποιο είναι, ρε παιδιά. Μου λέει ο Τσίπρα είναι. Και πάω εκεί, ήταν κάμερε, καμό, έκανε δηλώσει. Πήρε αυτόγραφο. Τρελό είσαι. Ευχαριστώ, τον είπε. Τρελό είσαι, ρε φίλε. Εγώ δεν τη πάω μία φορά. Αγνώμων. Αγνώμων με τον. Με τον Τσίπρα. Είπα Αχιλέα, αυτό είναι φίλο μα. Αυτό Αχιλέα, δεν το είπε. Είπα από τη Ελλάδα και πάρουνε ΠΑΟΚ. Είπε καλώ είδα πρωταθλητέ. Έκανε δηλώσει. Μίλησε για Μακεδονομάχου. Ναι. Τον Μπούζο εννοούσε. Ναι. Γιατί ρε εσύ τον Τζόρτζιο. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα. Τον Τσίπρα να σε πει. Μακεδονομάχου, ε. Ναι. Λοιπόν. Σέφτο Μακεδονομάχου και τέτοια. Καλημέρα, ακούτε τι λέτε, ρε. Άμα ξέραμε πώς ζουν οι πλούσιοι, θα αυτοκτονούσαμε. Εσείς φτωχοί απλά συμπληρώνουμε τον πληθυσμό. Εντάξει, πώς ζουνε, ρε φίλε. Εντάξει, μέρα... Και γιατί παίρνουνε φάρμακα, ρε. Καλά σου λέει, όλα σα. Ψυχολόγου, θεραπείε. Άσε με τώρα, όλα. Επειδή δεν θέλω να ανοίξω στόμα. Για να φτιαχτούν οι περισσότεροι, ναι. Θέλω να κάνω καμιά μυτιά. Ναι. Δηλαδή, άστομο, ρε, φέρε ένα πλούσιο από αυτού. Χωρί ναι. Μυτιά να κάνει εκπομπή. Σε κάνει κέφι, ρε. Έτσι. Έτσι. Εμείς με φασολάκια σε κάνουμε και μπούκοβο ρε χαϊβάνι. Μπάμιες, μπάμιες και τουρσί. Τι ζηλεύεις τους πλούσιους χαϊβάνι. Και σου σουκά και λουκάνι κατσουμαγιάς. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Άντε να αγαπήσεις κανένας πλούσιος, καμιά φτωχή. Ναι, άμπρο να γίνει λίγο μίξι, να ενωθούν λίγο τα τάξεις. Σκλάβοι του πλούτου είναι ρε χαϊβάνι. Άνα γεια σου. Χαϊβάνι. Ο πολύς ο πλούτος σε φυλακίζει. Ο πολύς ο πλούτος. Ένα με όμως, κοίταξε να δεις. Να είσαι πολύ άνετος. Αυτό. Αυτό, ανετούρα. Ούτε πάρα πολύ πλούσιο. Ανετούρα, γιατί θα έχουν συνέχεια όλοι από δίπλα στον αστυνομικό. Δεν θέλω τώρα το γορίλα, ξέρω εγώ, πάω επειδή ξέρω και έναν γορίλα στο δίπλανο δωμάτιο. Να, να με φυλάει. Να έχει και ένα καλό εξοχικό. Να έχει την αυτοκινητάρα που θες και ένα αυτοκίνητο για να γυρίζει. 180 άλογα. Και να μπορεί να είσαι αξιοπρεπή σε όλε τι ώρε. Να έβραμα να πει στο γιατρό. Ναι. Έλα γιατρέ εδώ. Αυτά. Πάρε 5.000 και κάλε κουλουτούμπε. Έτσι. Και φτιάξει βαλβίδα καλά. Είμαστε οκ. Είμαστε οκ. Είμαστε το πατούμενο το ωραίο σαν του μπου. Είδε πατούμενο ο μπου. Εντάξει, είναι άλλο level, είπαμε. Ψήν το μπιφτέκι από τρεις πλευρές, ρε φίλε. Τα είπαμε τώρα. Ρε βρίσκει και την τρίτη πλευρά και θα το ψήσει το μπιφτέκι. Άκου τώρα να δεις τι μπήκε στο μυαλό μου. Τι μπήκε στο μυαλό μου. Για να έχει τόσο ακριβά παπούτσια ο Μπούζας, τα παίρνει χοντρά από τον Ανδρώνη. Πρέπει να δούμε στο λογιστήριο. Αλλά. Διευθυντής είναι να μην μου λέει μια κοπέλα πάνω στο λογιστήριο. Όπα, τι σε είπε. Με λέει, μόλις μπήκε λέει, μέσα λέει, και σε εμφανίστηκε. Ναι, ναι. Το πρώτο πράγμα που κοίταξε είναι τα παπούτσια του Μπούζου. Οπα. Λέω γιατί. Και μένα λέει πέσανε επειδή έχει 4 δουλάπε. Τι παπούτσια από χρυσό δεν τα είδα εγώ. Έχει 4 δουλάπε. Τι παπούτσια φορά σαν Τζόρτζι. Λέω ρε Τζόρτζι, αυτό το παπούτσι 4 εκατοστάρικα το ένα έχει. Άλλα 800 το ζευγάρι, όλο. Για να βάλει το κορδόνι από το ένα παπούτσι, ναι. Πρέπει να φουλάρει δύο φορέ το κόρδομπα στο βενζινάδικο εκεί για να το πάρει το γήπεδο. Ένα κορδόνι, ένα φουλάρι. Για να φοράει ο Μπούζο τόσο ακριβά παπούτσια, ναι. Φαντάσου τι δάγκωμα κάνει τον Ανδρώνη. Πρέπει να μάθω. Να μάθουμε, αλλά. Θα μάθω και έτσι και μάθω, θα μάθω δηλαδή. Σφίξαμε. Ναι, σφίξαμε Τζόρτζι. Πάντω υπάρχουν πολλοί. Ωραίο, καλοντημένο, ωραίο. Όπου το φετίχ του είναι το παπούτσι και δεν κόπτονται για τα χρήματα που θα δώσουν. Λες παπούτσια, τέτοιες... ναι, κόπτονται για τα χρήματα. Δηλαδή έχουμε ποδολάγνους. Έχουμε... Παπουτσολάγνους. Ναι, όπως οι γυναίκες με την τσάντα μπορεί να μην έχουν τέτοια, αλλά τσάντα θα ψάξουν να πάρουν πολύ καλή. Μα το μάτι μου πάνω στο παπούτσι. Πάει το παπούτσι. Ακούσουμε σε λίγο καιρό, τα χάσε, τα κλέψαν στο ρεόκαστο, πήραν φωτιά, δεν ξέρω. Τι γελάσε μαγάσα. Τρένο λέει Ολυμπιακός, λέει 3-3. Καλά, καλά. Πέναλτι. Ναι. Λέει ο φίλος. Δεν ήταν πέναλτι. Ήταν όμως, παιδιά. Τι να κάνουμε, αφού ήταν. Δηλαδή με το ζόρι, με το σανιό να τα βγάλουμε, δεν είναι πέναλτι. Σε παρακαλώ τώρα. Ήταν πέναλτι. Τι έχουμε. Τι έχουμε τώρα. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα σχόλια για την Super League. Ναι. Έχουμε για θέμα νέο προπονητή για τον Άρη. Εντάξει, τώρα κοιτάξτε. Ναι. Είδα κάτι γκόμενε στο Facebook, γράφανε να μείνει ο Τόλης, να μείνει ο Τόλης. Ο Τόλης. Να μείνει ο Τόλης, να μείνει ο Τόλης. Κοίταξε, είναι εύκολη λύση ο Τόλης. Γιατί αν χάσει και στην Τούμπα δεν πει κανένα τίποτα. Δεν παιδιά, εντάξει, αλλάξουμε ορμόνι. Καλό κοουτσάρισμα έκανε ο Τόλης. Με ρωτάνε πολλοί Αριανοί και στα Instagram και στα λοιπά. Ναι. Πώς μας είδες και τι γράφω εγώ. Έξυπνος. Τον Άρη, ε. Στη στρατηγική έξυπνου. Ναι. Έξυπνη προσέγγιση από τον Τερζή στο κομμάτι που είναι. Για το φίλο σου τον Δόνη θα πει τίποτα που ήταν τραγικό. Γιατί έξυπνο ήταν ο Άρης, αλλά ο Δόνης ήταν αλλού για αλλού χθες. Ο Δόνης πληρώνει την τσιγκουνιά του και τη φιλαργυρία του. Ναι. Αυτό πληρώνει. Σήμερα, αυτή την ώρα, τώρα σε λίγο θα γίνει ραντεβού μεταξύ Νταμπίζα, Δόνη και Αλαφούζου. Αυτό είναι το φρέσκο το ρεπορτάζ για να μάθουμε εν τέλει αν θα μείνουν ή όχι. Αν φύγει ο Δόνη και ο Νταμπίζα. Εγώ σου λέω φεύγουν. Ναι. Εγώ του υπολογίζω. Δεν κοιτάω. Ωραία, του υπολογίζει. Ποιο θα έρθει, λες. Θα έρθει στον Παναθηναϊκό, ποιο. Ο Μαρίος Ζουνίδης. Λέω ένα όνομα εντελώς τυχαία. Να του πάει που play out, θα πάει πάλι.
Δεν ξέρω να πει. Αν απλά σου λέω ένα όνομα το οποίο μπαίνει κατευθείαν έτοιμο, σου ξέρει και συνεχίζει. Λέω εγώ τώρα ένα όνομα. Name is Bond, James Bond. Ναι, Μαρίνα Σουζουνίδη σου λέω. Τα ξέρει κιόλα. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα ανέβει. Δεν θα είναι αυτή η εικόνα του. Θα τον πάρει ο Γιαννακόπουλος τζάμπα. Θα τον πάρει κανένα στον Παναθηναϊκό. Ξέρεις ότι υπάρχουν δηλαδή κάποιοι. Είτε φύγει ο Δόλης, είτε έρθει ο Δόλης και βγει ο Παναθηναϊκός 8ος, 7ος, 9ος, 10ος, 6ος. Τι θα αλλάξει στην κουλτούρα του Παναθηναϊκού, τι θα αλλάξει στο ύμα του Παναθηναϊκού, ξέρεις στην ότι... ουσία ναι, του Παναθηναϊκού. Ξέρεις ότι υπάρχουν πολλοί Παναθηναϊκοί. Ναι. Έχω εγώ φίλους που λένε να μπορούμε να πέσουμε κατηγορία, να έρθει ο Τράκης να μας αναλάβει. Γάμα να... Δεν μας νοιάζει, λέει. Να έρθει να αλλάξει αυτό το πράγμα, λέει, δεν είναι Παναθηναϊκός. Προτιμάει να πέσει παρά να ζει έτσι. Ναι, το... δεν με είναι Παναθηναϊκός. Δηλαδή μας διασύρουν, λέει, άπαντες πλέον. Και μια που είπαμε μας διασύρουν άπαντες, πάμε γρήγορα για τη Δευτέρα. Δεν έχουμε τόσο πολύ χρόνο. Τι πράγμα? Να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα. Οχ, μωρέ. Λίγο να τα δούμε γιατί παίζουν πολύ Άρη και γουστάρει ο κόσμος. Θέλει να ακούσει. Λοιπόν, για να δούμε. Ο Άρης ο οποίος έκανε νίκη ρεκόρ. Μαμούθ. 4-0 νίκη ξανακάνει ποτέ. Τον διέλυσε. Sport Time. Μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του Άρη. Έτοιμος για παρέτηση ο Δόνης εδώ το χτύπημα που έχουνε. Λέει ποιοι σκόραναν τέλος πάντων. Ο Άρης μεγαλειώδη εμφάνιση κατά τρόπο στο φάντασμα του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Πήρε καμιά εφημερίδα να πει αριστουργηματικό το αυτό του Τερζή να του δώσουν το ένα εύσημα. Κανένα. Με κορυφαίο Μάρκο Λιβάγια για τα ΙΑΕΚ λέει σβηστά. Γράψε κάτι και για τον Τερζή, μωρέ. Δεν θα γράψει κανένα, δεν πουλάει. Δεν πουλάει. Δεν πουλάει. Είναι και τέτοια. Άμα ήταν κανένα προπονητή ξένο. Αμά και αυτό ο Τερζή, μόλι ξεφτύλισε. Τελειώνει το μάτς και βγαίνει με κάτι γκόμενε φωτογραφία ο Τερζή στο Instagram. Μην το κάνει, άσε να σε ψάξουν. Τώρα που πει με γκόμενε, ο φίλο ο Πασχαλάκη έσβησε κάτι φωτογραφίε. Βρε, σε είπα. Ναι, πού τα είδες μήνες πριν γίνει ο γάμος. Έσβησε κάτι φωτογραφίες, κάτι δεν υπάρχει. Δεν ξέρει ο Μπούφος ο Βασκαλάκης ότι η μεγαλύτερη γυναίκα στα 30 καλή είναι. Ναι. Στα 40 έχει γεμίσει ραγάδε. Γιατί όλε θα πάει 40. Βρε, Βασκαλάκη, στα 40 όταν πα και άλλοι 45, γέμισε ο λαιμό, έφυγε να πούμε, ξεχαρβαλώθηκε. Γέμισε ραγάδε. Αν γυμνάζεται είναι καλά βρε, ακόμα. Δεν γυμνάζεται. Στα 50 είναι το θέμα. Μόνο αν είναι πολύ προπονημένη. Γυμνάστρια, έχει γυμναστήριο δικό τη. Είναι όλη μέρα σε ένα γυμναστήριο κτλ. Και πάλι ναι. Τον ξεφτύλισε. Ποιον, ναι, ναι. Sport Day, πρώτο θέμα, κεφαλιά του Αθηνικού. Σώθηκε, ρε Πασχαλάκη, πάλι τα ίδια τα σχολεία. Ναι. Άσο Πασχαλάκη, άσο να ερεμήσει. Είσαι στη μιζέρια, την κακότητα, που είσαι. Δεν ξεφαίνεται εύκολα, έχει θέμα. Άντε, ρε, δύο μέτρα σαν γραμμά, να πούμε τώρα. Λοιπόν, εξαιρετικό ο Άρης ασέλγησε στο πτώμα. Μιλούν για πτώμα του Παναθηναϊκού κάτω. Ναι. Έτσι. Μάρκο Λαμπρός συνοδηγεί την ΑΕΚ και. Ο Δόνης θα πρέπει να απολυθεί, όχι γιατί έβαγε 4. Σκέφτεται την παρέτηση, λέει. Όχι, 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 γιατί έβαγε τα 3. Όχι, ξέρεις γιατί. Ναι. Γιατί έκανε μια δήλωση. Εγώ θα τον έδειχνα για τη δήλωση. Ποια δήλωση? Πάμε για πρωτάθλημα. Την είχε κάνει αυτή η δήλωση. Ναι. Γι' αυτό. Φέτος ήρθε, λέει, η χρονιά να κάνουμε πρωταθλητισμό. Ωραία. Γι' αυτό πρέπει να τον διώξει το Δόνη. Όχι γιατί έχει περνάει μια κρίση ο Παναθηναϊκός. Για τη δήλωση, βέβαια. Εγώ θα πω πάλι, είναι πάρα πολύ νωρίς. Πέρασα μόλις 4 μάτς. Εμένα ποιος μου λέει ότι μπορεί να κάνει μετά 3-3. Τρία μάτς, ακριβώς. Εντάξει, ναι, 4, sorry. Λοιπόν, 3 μάτς πέρασαν. Ακόμα έχουμε άλλα 33. Λοιπόν, κάτι τρέχει με τον Λέο Ζαμπά. Ο Ζαμπά έκανε πολύ ωραία ανάρτηση και κάνει αυτοκριτική στον εαυτό του επιτέλους και λέει: θα πρέπει να σταματήσω τα άλοθηκες δικαιολογίες, μόνο δουλειά. Τι δουλειά, ρε Ζαμπά. Ναι. Άμα βρεις χώρο, είσαι πρέπει πεθαράς. Να σταματήσω. Ναι, προχθές. Άμα δεν βρεις χώρο, βρήκες το φελό του Αναστασίου, βρήκες χώρο, το έκανες. Τη δουλειά σου. Δεν μου λες τώρα που το θυμήθηκα τη φάση εκεί που κάνει φράγμα στο Ζαμπάκι. Πώς την κρίνεις τη φάση? Φράγμα. Στο 2-2 ακόμα είναι το μάτς. Ποιος κάνει και φράγμα? Κάνει στο Ζαμπά ένας. Α, είναι φράγμα. Ναι. Ναι. Το θέμα είναι γιατί δεν το βλέπει ο διαιτής ενώ είναι δίπλα. Γιατί, γιατί δεν το είναι Μητσοτάκης απάνω. Α, είναι της Δώρας που είπαμε. Ναι, νωρίτερα. Αυτό, ναι. Α, δεν γίνεται να μην βλέπεις αυτό το φάουλ. Ναι. Δεν γίνεται μπροστά στα μάτια σου. Λοιπόν, μήνυμα από ο Τζόρτζιο. Ναι. 80 ευρώ έγινε τα παπούτσια, ρε, ξεκολλάτε. Άσε ρε που είχε 80 ευρώ. Μέχρι να έρθει εδώ πέρα θα μας πείσει ότι κάνουν και 30 ευρώ. Τζάμπο την τετάξη. Ίσα μπορεί να πει ότι τα πει από τον ξάδερφο του Ποκολόκο. Από μαύρο τα πει. Προσέγγιση του φίλου μας του Γιώργου του Φερέτη. Του παλιού μου δάσκαλου που λέει ότι αυτή τη στιγμή. Καθηγητή τον είχα σωστά γιατί ήταν σχολή. Έτσι. Μας λέει ότι η καλύτερη εξτρέμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ο Ραντζέλοβιτς και ο Φετβατζίδης. Ίσως η πιο φορμαρισμένη. Ο Ραντζέλοβιτς. Δεν μ' άρεσε χθες. Εντάξει, okay, ένα μάτς κακό το δικαιούνται όλοι. Το θέμα είναι τι βγάζουν. Για τον Φετβατζίδη έχει δίκιο. Ναι. Γιατί ο Φετβατζίδης μπαίνει στο ένα μέναν. Και κοίταξε να σου πω, τι του λείπει. Και το λέει γίγαντα κιόλα η Λάιντ. Και αυτό φωτογραφίζει. Γίγαντα. Φετβατζίδη, τι του λείπει. Το γκολ του λείπει του Φετβατζίδη. Όχι, ρε παιδάκι μου, παλιά το γκολ. Πάει να κάνει την αντεπίθεση. Ναι. Και πάει από τη γραμμή. Και φωνάζει ένα χαριλάο, κλείσε μέσα. 20.000 γκόμενες. Άμα κλείσει μέσα, σύντομα του κάρισε αντίπαλο. 20, είχε χώρο. Ναι. 20.000 γκόμενες είδαν αυτό που δεν είδε ο Φετβατζίδη. Τώρα θα βγάλω κουσούρι. Ήταν χθες. Εγώ θα βγάλω κουσούρι. Τι 20.000 γκόμενες. Τα γκόλα κουγότσα μέχρι την Τούμπα. Σε παρακαλώ τώρα.
τι 20.000 κόμενε. Σε παρακαλώ, δηλαδή τώρα θα μα βγάλει. Τι. Πιο ωραίε γυναίκε. Ναι, πάνω σου Βικελίδη. Εντάξει, άλλο αυτό. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Λοιπόν, να σα αποκαλύψω λοιπόν ποιο είναι ο Ντάνι Άλβες τη ελληνική μουσική. Ο Γιώργο Θεοφάνου. Ο άνθρωπο που ό,τι γράφει γίνεται επιτυχία. Ρέμο, Βέρτη, Θεοδωρίδου, Τερζή. Ατελείωτη λίστα, παιδιά. Πραγματικά ξεκίνησαν παραστάσει από αυτή την Παρασκευή, 13. Θα ακολουθήσουν άλλε 4. Μαζί του και η Όλγα Βενετσιάνο, ο Παναγιώτη Ραφαηλίδη και η Δήμητρα Σταθοπούλου. Τρία νέα αστεράκια, πραγματικά εξαιρετικέ φωνέ. Εισιτήρια θα βρείτε στα public και στο ticketservices.gr. 30 χρόνια λοιπόν Γιώργο Θεοφάνου στο Βεργίνα Θέατρο. Είμαι φαν του και εγώ. Και το εννοώ, έτσι, και μου αρέσει σαν χαρακτήρας έτσι από αυτά που βλέπω στην τηλεόραση, γιατί είναι ντόμπρος ειλικρινής, σαν τον Καζαμπάκα ένα πράγμα, που με διώχνει τώρα με τις κλωσιές. Επιστρέφουμε τελευταίο ημιωράκι. Τελειώνει σιγά σιγά η εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, και ανυπομονώ να γυρίσω στο σπιτάκι να δω καμιά σειρά στο Netflix αργότερα το βραδάκι. 12 μήνες δώρο μου έδωσε το Wind One και θα τα δω όλα, πραγματικά όλα. Το ξέρετε ότι το Wind One έχει αυτό το πακετάκι, έτσι. Το πιο καινοτόμο συνδυαστικό πρόγραμμα που τα αλλάζει όλα. Σε απίστευτες και με απίστευτες δυνατότητες και προνόμια στην επικοινωνία, τη διασκέδαση και την εξυπηρέτηση. Στείλε μου, στείλτε όποτε θέλετε μια καλή σειρά για να αρχίσω να τη βλέπω, παιδιά, σιγά σιγά. Και αν θέλετε και εσείς 12 μήνες δώρο Netflix, μπείτε στο win.gr κάθετος Wind One και ενημερωθείτε. Ένας φίλος με ρωτά, Κουλ, τι είναι αυτή η φωτογραφία που ανεβάσατε στο Νίκο Κουλιανό Β και στο Μετρόπολη? Έχουμε ανεβάσει. Εξήγησε, ναι, δεν έχω εξηγήσει. Ναι, έχω ανεβάσει τον Κωνσταντίνο με το 50 ευρώ και εμένα με το 50 δόλαρο. Ήμουν ο άνθρωπο που ήμουν στη μέση. Έβαλε στίγμα ο Κωνσταντίνο με τον Άλεξ. 50 δολάρια ο Άλεξ, 50 ευρώ ο Κωνσταντίνο. Ο Άλεξ έδωσε το άσοχη στον Κωστή για το μάτς με τον Ατρόμητο και πήρε το διπλό. Και τώρα το 50ράκι θα πάει στο φίλο μας τον Άλεξ. Στο 75ο λεπτό. Ήθελες να καβατζωθείς εσύ. Ήθελες να βγάλεις το 50ράκι. Σου λέει ότι θα γίνει κερδισμένος. Όχι, το βλέπω το έργο. Ναι, το βλέπεις το έργο. Το βλέπω το έργο. Ναι. Ανοιχτός ο Γούτας στο κέντρο, ο Κατρανίδης έξω αριστερά. Όχι, λέω, ωραία. Ήταν. Λέω ανοιχτούρα. Σαν τη σπάθη τη ζώνη. Ζώνη παίζει ο Βρικόλακας ο Αναστασίου τα στημένα. Ναι. Ωραία, λέω. Πολύ ωραία. Ήταν. Pet Shop, μια εταιρεία, πώς λέγονταν. Pet Shop. Τέλος πάντων, άσυνη εταιρεία. Τέλος πάντων. Βάλε, του λέω 10 στην Pet Shop. Δεν τα έπαιρνε, δεν τα έπαιρνε. Άσε, του λέω, συνεχίζει εκεί. Φτάνει. Δεν τα πήρε. Δεν τα πήρε. 10 ευρώ να πάρω 60. Θα ήσουν να μία ή άλλη τώρα. Μπαίνει το γκολ. Ναι, το ακυρώνει. Το ακυρώνει. Βάλε, του λέω, θα βάλει ο πάω γκολ, πάει στο 8. Και το βάζει. Και δεν πήρε τίποτα. Ούτε για τα Pet Shop. Ναι. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι ήταν αυτό το πράγμα. Εντάξει, ήταν να χάσω 50 άργο. Τι να κάνω τώρα. Σε πατάω ψήρισε... και δεν μπαίνει. Πατάω σε και δεν μπαίνει. Σύρισε ο Άλεξ το 50. Μην βαταβάζει με τον Πάοκ. Τα πάμε. Πατάω και. Μα δεν πήγα να τα πάρω τον Πάοκ. Πάω και πάρεις, ναι. Τα ναι, αλλά έβαλε στο στίγμα αρχικά θα χάσει. Βρε από το 75. Φαινόταν το έργο. Φαινόταν το έργο εκεί πέρα. Λοιπόν, και αυτά είναι καταγεγραμμένα στο Μαρμίτα του Ιζό. Και έγινε η κόπια. Μπαίνει γιατί εμεί κάνουμε κριτική. Τσαλακωνόμαστε την ώρα του αγώνα. Ένα φίλο αυτό λέει. Λέει ο Κωνσταντίνος μπορεί να λέει στραβά ανάποδα για τον ΠΑΟΚ. Αλλά αν είναι κάποια πράγματα λύσα, τα πει. Λέει ο Ασλαμάς λέει τι κόμπλεξ έχει. Και εδώ και 2 χρόνια ο ΠΑΟΚ δεν κάνει πουθενά. Δεν βρίσκει ένα καλό στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω. Είναι αντιπάοκ. Σαν κόμπλα γριά, λε. Εντάξει, ναι. Ένα καλό πράγμα δεν έχει πει στη ζωή του για τον ΠΑΟΚ. Ένα μισό ρε παιδί μου. Κάτι. Τι ομάδα είναι ο Ασλαμάς. Ηρακλής δεν είναι. Και τι άλλο. United. Δυστυχία ρε φίλε. Σαν τη γυναίκα σε μηνόπαυση. Ηρακλής και United, τέτοια ψυχολογία έχει. Και είναι 5 βαθμούς η Λίβερπουλ απάνω. Τι 5, 15 είδε, θα φύγει. Είδε στη United, του λέω. Δεν βλεπόταν. Δεν βλέπετε. Πέναντι με το Σανιό. Δεν βλεπόταν, την είδα τη United. Το χτύπημα του Βράνιες, κανένας φίλος της ΑΕΚ θα μας πει λίγο τι έγινε, λέει. Γιατί δεν πήρε κόκκινη, γιατί ναι. Το μάτος ουρλιάζεται, λέει. Ναι. Ο Βράνιες γυρίζει και τραβάει μπουκέτο κανονικά. Ναι. Δεν κάνει αυτά με τα χέρια που κάνει. Και αυτό θέλει ψυχολογικό υποστήριξη. Λοιπόν, έχουμε γεμάτο κέντρο και ανοίγουμε τώρα γραμμές. Από 2 λεπτά ο καθένα τι. Για πάω, για Άρη, για τον Τέρμπα ακολουθεί, για πάνω. Για Πάολα, ποιος γάβησε καλύτερα. Είχα κι άλλο ένα κοινωνικό. Τι είναι, πες το γρήγορα, ρε. Βγήκε και έδωσε μια συνέντευξη η κόρη του Ροχάμι. Και λέει, ενώ είχα πάρα πολλές προτάσεις για γάμο, όταν φτάναμε στο σημείο και με ρωτούσαν πού είσαι, ποια είσαι τέλος πάντων, και έλεγα ότι είμαι η κόρη του Ροχάμι, με απέρριπταν. Ανυπαντρή έμεινε. Ναι. Γι' αυτό το λόγο λέει, ενώ είχα πάρα πολλές επιλογές να παντρευτώ. Όταν μάθαιναν ότι είμαι γιο του Ροχάμι, έφευγαν όλοι δια τώρα. Τρίγες, σχέστες, φοβιτσιάριδες. Ο καλύτερος άνθρωπος ήταν ο Ροχάμι. Ήτανε. Λοιπόν, πάμε στους καλύτερους ακροατές. Άντε. Οι άλλοι που κάναν πεθερούς, δηλαδή ναι. Γομάρια, κομμουνιστές, βρωμιάριδες, ναι. Δεξιούς, ακροδεξιούς.
Παοξίδες, Αριανούς, Τεμπέληδες, να τους βρίζουν. Οι καλύτεροι ήταν, επειδή δεν τους σκοτώνανε. Ναι, ένας φίλος ο Αλέξης μου λέει: πολλοί έχουν, λέει, πώς είναι, έχουν δει Αριανοί. Λέει: πάμε, λέει, στην Τούμπα να τους ρίξουμε και αυτούς τέσσερα. Ό,τι θέλουν θα λέει ο καθένας, παιδιά. Ό,τι γουστάρει θα λέει ο καθένας. Έτσι. Έτσι νιώθουνε, σαν λένε. Και πέρσι τα ίδια δεν λέγανε. Πάμε. Ήμουν ο γουσού του Φου. Εντάξει. Του Πρίγιοβης και είχαμε. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Κωστίος, τέλειωσε. Τι κάνεις, φίλε μου. Ο. Ο Στέλιος, ο Στέλιος, έλα που ήρθε και γνωριστήκαμε εκεί στη Μαρμίτα. Ο Στέλιος λέει. Ο Αριανός που άντε φαρσαλινό το στοίχημα. Α, έλα ρε, τώρα σε κατάλαβα, φαρσαλινό. Έλα, έλα, Κωστή, έλα. Τώρα σε πήρε χαμπάρι, έλα. Άμα έπαιζε εχθές, μετά τη τραγική εμφάνιση που έκανε ο Άρης μέσα στο Βόλο. Ναι. Αν έπαιζε εχθές και έβλεπε ο Φερέρα και έλεγε με τον Όφη παίξαν έτσι, με τον Βόλο παίξαν έτσι. Και έβλεπε αυτόν τον Άρη. Έπαιζε χθες. Πάω Κάρης. Πες μου λίγο πόσο θα ήταν το σκορ. Αυτό είναι, δεν είναι προσέγγιση. Αυτά δεν είναι προσέγγιση. Παρακολουθείς μπάλα, μένε με το ίδιο σκεπτικό. Μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε για όλα τα πρωταθλήματα. Κάθε μάτς είναι διαφορετικό. Αυτό που λέει ότι ήταν λάθος το 4-0, γιατί θα φανεί αλλιώς στο Φερέιρα, γιατί δεν ξέρει τι σημαίνει, πιστεύω, Άρης Πάω και Πάω Κάρης. Ναι, ο Φερέιρα δεν μπορεί να αφήσει τον Γκάμα το Φετβαζίδη σε μεγάλο χώρο πάνω στον Εσίτη. Πρέπει να προφυλαχθεί. Μπράβο. Ο Άρης δεν απέξα τον Κούπερ 4-4-2 ανοιχτά. Πάμε να πάρουμε διπλώμε στην Τούμπα. Δεν απέξα. Και ο Πάοκ δεν έχει ούτε Μαυρομάτι, ούτε Κολοβέτσι, ούτε Πούκουρα, ρε φίλε. Τι συγκρίνει τώρα, ούτε Δόνη Σαχά. Δηλαδή, σε παρακαλώ τώρα. Συγκρίνει δύο ανώμε ομάδε τώρα εγώ για άλλο μάτσο. Ναι. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Πέτυχε εμένα με κανένα ζημιά. Μου κλέψαν το χι. Ναι, φέτο του έρισε στον τόρ τη μια χαρά. Το κλέψαν το χι. Εντάξει, ναι, φέτο το πήρε περπατώντα και με μαγιά, βέβαια. Γιατί σε κλέψαν το χείρε, φίλε. Επέναντι που δεν ήταν. Και αφού το έκανε ο Σιώπη στο Μπουζούκι, πώ δεν ήταν. Επέναντι του Σιώπη. Επέναντι, ρε, τι να κάνουμε. Δεν ήταν. Γιατί δεν ήταν, φίλε. Γιατί δεν ήταν, ρε. Γιατί δεν ήταν, δηλαδή. Άμα δεν στο δώσει στην Τούμπα, τι θα πει αυτό το πέναντι την Κυριακή. Εντάξει, με το ίδιο σχετικό και εσύ με πήρε και στην Τούμπα που δεν ήταν. Έπρεπε να δει τον κόλ. Τι να κάνουμε τώρα. Άστο, εντάξει. Αφού πάει ο Μπουζούκι, τον παίρνει στο σπριν το Σιώπη. Περασμένα, ξεχασμένο. Ο Άρη φέτο πάντω τον διέλυσε τον Πανέκο. Τον διέλυσε. Και να πούμε ότι η ενημέρωση από Αθήνα που έχω είναι ότι ο Παντελίδης είναι πρώτο φαβορή. Εάν φύγει ο Δόνης. Ο φίλος σου. Δηλαδή φεύγει ο ένας, πάει ο άλλος. Ναι. Καλημέρα, από ναι. Έλληνα σε Έλληνα πάει. Ναι, ναι, καλύτερα Έλληνα. Καλύτερα. Έλληνα, ναι. Έλα. Γεια σου, καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλώς το Βράνιες, καλώς ήρθα. Λοιπόν, ο Βράνιες έπρεπε να αποβληθεί. Μπράβο, ρε Κυρκώστα. Τουλάχιστον λοιπόν. Είσαι ντόμπρος, είσαι κοχονάτος. Όπως έπρεπε να αποβληθεί και ο Μακέντα. Σωστά μιλάς, πολύ σωστά, το ξέχασα αυτό, ο Μακέντα είναι μπουκέτο και τον αφήνει δίσκο δεν είναι κίτρινη. Ποιο μπουκέτο έδωσε. Στο 4-0 στο γκολ που πάει και βάζει ο... Έδωσε κανένα μπουκέτο. Στην προηγούμενη φάση βέβαια ρίχνει μπουκέτο. Γροθιά στη μέση το ρίχνει, γροθιά στη μέση και το ρίχνει. Γι' αυτό ακυρώθηκε το γκολ. Και δίνει κίτρινη να δώσει κόκκινο, αφού το δίνει μπουνιά ρε φίλε, εξαγωνιστικά. Γι' αυτό ακυρώθηκε και τον γκολ. Σωστά Κυρκώστα και τα δύο. Εσύ να σε συμφέρει λοιπόν, να παίξει. Ποιος, ο Μακέντα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεύτερον, αυτόν γκολ ο Πλιάτσικα στο πρώτο γκολ. Ναι. Ναι, αλλά τι ενέργεια έκανε ο Λιβάγια στο ένα μένα. Ναι. Πεχτάρα. Λοιπόν, επίσης, Κωστή, ναι. Συμφωνώ μαζί σου. Ότι. Στο πρώτο γκολ. Δεν κάθεσαι ρε στο πρώτο δοκάρι. Τερματοφύλακα. Δεν κάθεσαι στο πρώτο δοκάρι. Αφήνεις 1,5 μέτρο και κάνεις μια ωραία έξοδο και μπλοκάρεις να πεδάρεις την μπάλα. Για να μην σου πω 3. Λοιπόν. Εγώ σου λέω 1,5-2 μέτρα. στο δεύτερο γκολ υπάρχει μια λεπτομέρεια. Βλέπει ότι καταρχάς ο τερματοφύλακας θα πρέπει να είναι ο πιο έξυπνος παίκτης της ομάδος. Λοιπόν, βλέπει ότι υπερφαλαγγίζεται ο τελευταίος παίκτης αμυντικός και θα βγει τετατέτ ο σέντερφορ. Ναι. Ξεκινάει να φύγει και κοντοστέκεται. Κοντοστέκεται. Εάν συνεχίσει και λειτουργήσει σαν τελευταίος αμυντικός, δεν μπαίνει γκολ ποτέ. Σωστά. Ο ίδιος ο Φαντζίνης δεν το τρώει αυτό το γκολ. Σωστά μιλάς Κυρκώστα, σήμερα έχεις πει 100% σωστά πράγματα, να ξέρεις. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ωραίος. Ωραίος. Όλα τα σωστά. Περιεκτικός,
μικρός χρόνος, και για τον Βράνιες και για τον Μακέδα και για τον Τίμιος. Είναι ένας ακροατής, ναι, που άκουσε αυτό το σχόλιο που κάνουμε για τη Ροχάμη. Λέει, είναι φίλοι μου, λέει, και η Μαρία και ο μπαμπάς ο Ροχάμης. Αν θες να σου φέρω στη Μαρμίτα, λέει. Μια χαρά είναι ο Ροχάμης. Ναι. Εγώ το σκότωσε άνθρωπο ο Ροχάμης. Ναι, βγει ο... Τι έκανε ο Ροχάμης. Ναι. Εδώ σκοτώνεις άνθρωπο, σε ένα μήνα είσαι έξω. Ναι. Μια χαρά άνθρωποι είναι. Τι έκανε ένας φίλος, αν θέλει να σου φέρει στη Μαρμίτα. Θέλω να το γνωρίσω τον Ροχάμη. Ναι, και την κόρη του, λέει, είναι φίλοι μου. Εντάξει, φίλε. Εγώ τον Ροχάμη τον πήγαινα. Ναι. Δεν ξέρω, το παιδί τώρα είναι 75, ο Ροχάμης είναι, είναι μεγάλος. Μεγάλος τώρα, εγώ θέλω να το γνωρίσω, είναι φα... είμαι φαν του Ροχάμη. Ναι. Καλημέρα! Τι έκανε ο Ροχάμης. Έλα, ρε φίλε. Εδώ ο Κοντομινάς του χάρισανε 90 εκατομμύρια, ο Ροχάμης επήραξε τώρα. Ναι. Και ναι, του τα χάρισε ο κομμουνιστής τώρα, αριστερός. Η φάση λέει ότι ο Σωμακέτα πήγε και στο ΒΑΡ και δεν το έδωσε, λέει. Εντάξει, μωρέ, 4-0 τώρα. Εντάξει, θα μου πεις τώρα. Μπουκέτο δίνει, ρε φίλε. Επηρεάζει το Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Ναι, εμένα δεν με συμφέρει, αλλά το σωστό είναι αυτό. Μπράβο, τι να κάνω. Μπράβο, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Είσαι μεγάλο παίκτη, Κουλιανό. Ναι, ρε φίλε. Ναι, πάμε το σωστό, πάμε. Ναι, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε, καλημέρα. Νίκο. Ναι, ναι. Επειδή είσαι και με το στοίχημα, Άγγελος από τα Γιάννα, μην με διακόψει γιατί δεν έχω καλή επιστροφή. Πέστα, πέστα. Βάλτε να τρώει γκολ ο ΠΑΟΚ άσχετα πώς θα καταλήξει. Χθες το 0-2 έδινε ένα δίφραγμα στον Ατρόμητο. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα τρώει σχεδόν σε όλα τα μάτς γκολ. Δεν το λέω με... Στη... Ναι, 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 ναι. Η Arsenal της Ελλάδος είναι. Σωστός. Τουλάχιστον η Arsenal έχει κακά center back. Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει καλά center back. Η τρύπα είναι στο 6 και στο 8. Δεν την έκρισε την τρύπα ο Σαββίδης. Βρήκε και φελό προπονητή. Σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι που μας αμυντικό. Θα μαζί ο Φεράκης όλα τα μάτς. Γκολ, γκολ και over. Μπροστά βάζει κόρτε του σύστατα. Και στους καρδιοχειρουργούς θα δίνει δουλειά. Ναι. Και θέλω να, μου σχολιάσει ο Κωστής, να μου σχολιάσει ο Κωστής το 21 του Ολυμπιακού, 20 γκολ υπέρ, ένα κατά. Τίποτα άλλο, καλημέρα. Γεια χαρά. Κοίταξε, εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα 20, εμένα με ενδιαφέρει το ένα που έφαγε μόνο. Εντάξει, το ένα που όπως είπε κάτι ο Πετρωτός που θα το διαβάζω το στο Facebook. Δεν ήταν κάτι, μα με μέσα στην κράζο να το φάγε, εντάξει, okay, άκου, αυτό άκου, το ένα. Άκου, άκου. Ο Πετρωτός είπε ένα ωραίο στην κριτική του. Λέει ότι θα πρέπει να προσέξουμε λίγο μέσα αμυντικά, διότι διαχρονικά στην Ελλάδα το πρωτάθλημα το δίνει άμυνα. Ναι. Οπότε σωστά, πρέπει να το προσέξουμε, λέει αυτό ο Πέτρωτος. Ωραία προσέγγιση έκανε. Πολύ βέβαια, ο Ολυμπιακός στις καλές χρονιές, δεν είπαμε για ο Μακέτα, ο Μακέτα δεν είπαμε έβαλε τον γκολ. Στις καλές εποχές, για το φίλο που λέει για το άσκετερ Μακέτα, στις καλές εποχές το έπαιρνε και με την επίθεσή του. Έβαζε 80 γκολ, δεν είχε πάντα την καλύτερη άμυνα. Ναι. Όταν είχε τις ομαδάρες, ναι, έβαζε 4-5, έτρωγε κανένα δυο. Καλύτερη άμυνα μπορεί να έχει η ΑΕΚ, μπορεί να έχει ο Παναγιώτη. Ομαδάρα μπροστά. Αλλά έχει ομαδάρα μπροστά. Και τους επόπτες πίσω είχε. Σωστά. Εντάξει, σωστά. Και γλίτωνε κάποια κομβικά γκολ. Ο Ολυμπιακός, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με Ντακώστα Μποτία, που ήταν ψηλή, Νταΐδες, αλλά στην ταχύτητα πάρα πολύ κακή, έχει γλιτώσει πολλά γκολ. Πρόλαβε, πήρε και ένα πρωτάθλημα. Σε μεγάλες μπαλιές από τους επόπτες. Ναι. Το τελευταίο πρωτάθλημα το πήρανε, δηλαδή, και οι επόπτες βοηθήσανε. Ιδιαίτερα στο κομμάτι. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός είναι πανέξυπνος. Σου λέει, πού είστε, ρο, στο κομμάτι το αμυντικό. Ας μην προκαλέσω στην επίθεση, θα τα βάλω. Ντακώστα Μποτία, κατεβαίνω στο κέντρο, στις αντεπιθέσεις. Έχω τα κοράκια. 20 γκολ. Όχι γκολ. 20 φάσεις της κόψαν, μπορεί να ήταν καμία γκολ, μπορεί να ήταν και 20. Και 20 δεν ξέρουμε, ναι, δεν το ξέρουμε. Τώρα θέλουν να πάρουν όλα τα μίντια. Τους ενοχλεί ότι υπάρχουν μίντια που τους κάνουν κριτική και έχουν αποφασίσει ότι πρέπει να αγοράσουν όλα τα μίντια. Αυτή είναι η νέα τους πολιτική. Πουλάω τη Μαρμίτα ένα εκατομμύριο. Αλλά, αλλά. Την αρθέα την πάρει. Να τα μας, να η μπίζνα. Θέλει, τι θέλει. Όποιο εφόσον δεν πάρει τα μίντια, Μαρμίτα ένα εκατομμύριο. Α, μπράβο. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Καλώς ο να. Λοιπόν, παιχτούρα μου. Ναι. Προπονητής. Είναι αυτός που το ακυρώνει γκολ και σηκώνεται πάνω και λέει πάμε, θα το βάλουμε με την επόμενη. Το έκανε. Αυτός είναι προπονητής. Ο άλλος που κάθεται πριν εδώ με τα μάτια κόκκινα και κοντεύει να κλάψει, το είναι στα χαμένα, δεν προπονητής. Το έκανε ο Μπελ Φερέιρα. Σε δεν φάση πρόνο, που Βαρέλα που το ακυρώνει λέει πάμε να βάλουμε άλλο. Αυτό ακριβώς έκανε. Στα σύν, όπως και στα σύν κάτι άλλο εξωγωνιστικό, ο τρόπος που πάει και πανηγυρίζει ο μάτος στον γκολ πάνω στον Αμπέλ Φερέιρα. Είναι κομβικό για μένα. Ναι. Τρέχει και τον αγκαλιάζει και φιλιούνται σαν μικρά παιδιά. Ωραία, ωραία. Καλή κίνηση αυτή, ναι. Δεύτερον, Ραπτόπουλε. Το τραπέζι που, που γλίτωσες θα το πάρεις κροκέτες για τσιγάρα του Βαραγιάννη γιατί δεν θέλει λίγο τη Σέιζα. Έτσι. Αλλά, ωραίο, ωραίο. Για όλους λεπτούς στη γη θέλω να κρατήσουμε για παίχτη που τελείωσε το μάτι με δύο κίτρινες. Α, ναι ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά. Τέλος πάντων. Ένα. Έλα, καλημέρα, μην κρατάω. Καλημέρα. Ωραίος, ωραίος. Πάμε, χτύπησε και έφυγε. Αυτοί είναι ακροατές. Λούκι Λουκ. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ραπ. Μάλιστα. Σάββας από Δράμα. Στα είπα ρε φίλε όταν ξαναήρθε στη Δράμα. Γιατί είναι τόσο αβάντα αυτό το Πασχαλάκι ρε φίλε. Μην τον κάνεις τόσο αβάντα. Σήμερα,
Κάτσε ρε φίλε. Κάτσε ρε φίλε. Πρέπει να τον ξεσκίσει σήμερα, Κουλιανέ. Πρέπει να τον ξεσκίσει, ρε φίλε. Ρε φιλαράκι μου, Δραμινέ, κάτσε σήμερα. Τον έκανε κριτική. Εντάξει, γιατί τι άλλο να τον κάνει. Τον είπε ότι. Όχι, να τον ξεσκίσει έπρεπε σήμερα, φίλε, να ξέρει. Φτάνει, φτάνει. Κοίτα, φίλε. Φτάνει. Φτάνει, Κουλιανέ. Τα είπα και στη Δράμα. Τα είπα και στη Δράμα. Έτσι και το βάλουν σε λαχανιαγορά να δουλέψει σε καρπούζια. Μεροκάματο δεν θα πάρει, να ξέρει όλο μείον θα είναι. Δεν μπορεί να πιάσει ρε φίλε τίποτα ψηλά. Πρέπει να γίνει μια αλλαγή, να αλλάξουν λίγο τον τερματοφύλακα ρε φίλε. Δεν γίνεται. Πρέπει να κάνει μια αλλαγή, λίγο να συνέλθει ο Πασχαλάκης, να ξέρεις. Τον έφαγε γκόμενα. Τον έφαγε γκόμενα, το κεφάλι του ξέρω τον έφαγε. Η ψυχολογία του ρήμαξε, τον διέλυσε. Προφανώς γουστάρει ο Πασχαλάκης. Τώρα είναι λάθη ρε φίλε επιτέλου αεραστεχνικού να ξέρεις. Αυτά που έκανε προχθές, ειδικά και τα δύο τα λάθη στα γκολ, είναι αεραστεχνικού επιτέλου λάθη. Αλλά δεν ξεχνάμε γιατί έχει προσφέρει, έχει κάνει λάσα εδώ και δύο μήνες. Έκανε τη χρονιά του φέτος ρε φίλε, εντάξει, αλλά δεν παρακολουθεί. Φύγε Δραμινέ, καλά τα λες. Καλά τα λέτε, αλλά τι κάνουμε την κριτική μας, όπως και τον Πέλκα τον ξεφωνίζουμε, αλλά ο Πέλκα σου πω κάτι και προχθές ήταν καλός. Απλά χάνει τον γκολ στο 60 να γίνει 1-3 και όλοι μένουμε εκεί. Δεν είναι το πρώτο γκολ που χάνει φέτος ο Πέλκας. Πάρε βάλε. Πάρε βάλε. Τι κάνει, κοιτάει το χόρτο. Είναι και ο Μέση να το έκανε, το χόρτο θα κοιτούσε. Εκείνη την ψυχολογία. Κοιτά το χόρτο τώρα να πούμε. Χάσει, ρε, το χόρτο κοιτά να πούμε και λε βρίζει το χόρτο. Για πάμε ακόμα ένα φίλο. Έλα, καλημέρα. Το Μπέλκα το συγχωρούμε ότι δεν είναι δεκάρι. Το συγχωρούμε ότι δεν τριπλάρει σε κλειστό χώρο. Δεν του συγχωρούμε τα γκολ που χάνει. Καλός ήταν, καλός ήταν προχθές. Δεν ήταν κακός. Καλός ήταν, γιατί ασίστ. Του κάναμε αυτό να πάρει συμβόλαιο και μας ρίχνει στην καβάντζα να πούμε. Ναι, δεν μας δικαιώνει. Δεν μας δικαιώνει. Καλημέρα. Ναι. Έλα. Έλα. Όπα. Ακούγομαι καθαρά. Ναι. Κρυστάλλινα. Γιατί είμαι μέσα σε τούνελ. Ναι. Που είναι μέσα. Σε τούνελ. Ναι. Λοιπόν, το χορήγι το παίρνω. Από πού? Χορήγι. Χορήγι, ναι. Λοιπόν. Εντάξει, το επόμενο μάτι τώρα που παίζουμε τον Άρη έκανα τρίμπαλο χαλαρά γιατί πάλι γλώσσα βγάλανε. Καλά, εντάξει, ντέρμπι θα είναι, σε τοπικό ντέρμπι θα έχει ένταση, θα έχει σασπένς. Θα παίξει. Ο Άρης θα παίξει για τον εαυτό του και για τον Γαύρο, να ξέρεις. Εντάξει. Ναι. Καλά, κλασικά είναι αυτό που λέει. Και πέρσι ο Γαύρος. Με 50-50 διαιτησία. Δεν ξέρεις τώρα. Είχε, αλλά το διπλό, πέρασε το από εκεί του Σταυρίδη, τώρα αλλάξαμε τώρα. Τώρα 50-50 θα διαιτησία. Μη δω και καμιά περίεργη διαιτησία εγώ. Γιατί Έλληνας δεν θα είναι. Δεν τους φοβάμαι εγώ τους Έλληνες. Το φοβάμαι, τους ουράρι θέλει. Για τον Πασχαλάκη, καλό θα είναι επειδή είναι και 30 χρονών. Ναι, ναι. Και δεν είναι χθεσινός από γυναίκες τώρα πιστεύω ο άνθρωπος. Τώρα παλικάρι είναι. Είναι, ναι. Δεν χάθηκε και ο κόσμος τώρα για... Ένα πιπί, να ναι, πούμε. Εντάξει. Να σε καλά. Τόσο πολύ από κάτω, τόσο ερωτευμένο. Καλά, εντάξει, όλους μας παίρνει λίγο καιρό. Θέλουμε τον χρόνο μας. Να σε καλά, αδερφούλη. Όλοι θέλουμε τον χρόνο μετά από ένα χωρισμό, ρε παιδί μου. Αν ισχύει τελικά, γιατί εσύ τον... Γλίτωσε, ναι, ρε. Ναι. Η μεγάλη γυναίκα μου όταν γεράσει, γλίτωσε ρε. Εσύ μπορεί να είναι καπεριποιημένα. Βρε γλίτωσε βρε. Ένα τελευταίο, έλα ένα τελευταίο. Άσε να το φτιάξω τώρα. Ρε γλίτωσε βρε. Τελευταίος, έλα φίλε. Καλημέρα. Έλα φίλε. Καλημέρα παιδιά. Να σε ζουμερό σε θέλω γιατί ο Καζαμπάκας θα με πάρει το κεφάλι. Ναι. Καλημέρα, εγώ μιλάω. Ναι, ναι. Παιδιά, εγώ κάθος είμαι. Απλώς να σας πω λίγο την άποψή μου για τον Πασχαλάκη. Ναι. Νομίζω ότι πέρσι τον έκανε ήρωα η άμυνα. Φέτος εκτέθηκε. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα να βγάζει συμπεράσματα. Δεν θεωρώ ότι ήταν τόσο τρομερός τερματοφύλακας. Η δικιά μου η άποψη, έτσι. Τι βλέπεις τα δικά μου τάπα. Την Τετάρτη με την Τότενα πώς το βλέπεις. 0-1. Διπλό. Διπλό. 8 παρα 5 είναι το match. Θα το σχολιάζουμε σιγά σιγά και αυτό αύριο. Έγινε παιδιά. Να σε καλά, φιλέ. Να σε καλά. Λοιπόν. Πάρω το Μούχαλη, θα πάω στο Τριάδι και να το δούμε. Τετάρτη, λες να φω και εγώ μαζί με Μούχαλη. Έλα, ρε, να κάνουμε κανένα τρίβο. Έλα, ρε, φίλε. Τρίο στούτζε. Να πάρουμε και τη Μίνη. Πάμε να πάρω και τη Λορέα μαζί ναι, να γίνει χαμό. Ναι, ρε, φίλε. Εντάξει, πάμε. Τετάρτη, εγώ εσύ ο Μούχαλη. Αντί να πληρωθούμε, θα πληρώσουμε. Ναι, ρε, φίλε. Λοιπόν, κάπου εδώ κατεβάζουμε τα στόρια. Θα φύγουμε και από τα αθλητικά θέματα για να περάσουμε λίγο στα μουσικά και στο Θεοφάνους. Που είναι από τις 13 Σεπτέμβρη στο θέατρο Βεργίνα μαζί με τρεις τρομερές φωνές, Όλγα Βενετσιάνου, Παναγιώτης Ραφαλίδης και Δήμητρα Σταθοπούλου. Συσκάζονται, θα βρείτε προσκλήσεις στο Βεργίνα για 5 παραστάσεις, εισιτήρια στο καζίνο, στα public και στο ticketservices.gr. Κάπου εδώ, Rap and Cool κατεβάζουν στόρια, ανανεώνουν ραντεβού όμως και για σήμερα με τον Κωσίτο Μεσημέρι. Παρέα με τον Γρηγόρη Κόκκινο της Κακομήρας. Ο Κουλ το απόγευμα στη Highway με τον Γκάμπριο, παρέα με Θανάση Χιλώνη 6-8. Μένετε εδώ στο Μετρόπολης. Γιώργος Ζαΐρης, Γιάννης Πάγκος σε ένα τρομερό δίδυμο, εκρηκτικό δίδυμο θα έλεγα μέχρι τις 12. Εκεί ενημέρωση Σέντρα. Πάμε, πάμε, πάμε. Ραφάλ, Ντακώτες και δεν συμμαζεύατε. Φεύγουμε. Γεια σας. Καλό πρωινό να έχετε.